Good evening. Good evening. Καλησπέρα σας. Λέγομαι Μόνικα Ματζόνι. Καλημέρα Ευρώπη. Και εγώ είμαι ο Κόνορ Μακνάλη. Σας ευχαριστούμε όλες και όλους. Για πρώτη φορά απόψε σε περισσότερες από 30 χώρες από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το διαδίκτυο είναι κοντά μας οι υποψήφοι για το αξίωμα του Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και έχουν την ευκαιρία να πούν σε 400 εκατομμύρια ψηφοφόρους γιατί θα θέλουν να τους ψηφίσουν στο ανώτατο αξίωμα της Ευρώπης. Γιατί? Διότι με την ψήφο σας θα συμβάλλετε στην εκλογή ενός από τους υποψηφίους αυτούς στο αξίωμα του επόμενου Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Ζωντανά μας ακούτε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις Βρυξέλλες. Θα παίξετε ζωτικό ρόλο απόψε στη συζήτηση στέλνοντας tweet στα θέματα που σας ενδιαφέρουν στο hashtag TellEurope. Να λοιπόν, ποιοι είναι οι κανόνες, συνεχίζει η Μόνικα. Οι υποψήφοι θα έχουν ένα λεπτό για να απαντήσουν σε κάθε ερώτηση. Θα έχουν δε και τρεις ευκαιρίες να επανέλθουν για να αντικρούσουν κάποιον άλλο υποψήφιο. Παρακαλέσαμε τους υποψηφίους να μιλήσουν αγγλικά για να διευκολύνουν την μετάφραση σε άλλες γλώσσες. Τρεις από αυτούς συμφώνησαν να μιλήσουν αγγλικά. Η σειρά που θα ομιλήσουν αποφασίστηκε μετά από κλήρωση. Πριν αρχίσουμε την συζήτησή μας, επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο πρώτα στον Μάρτιν Σούλτς, πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, για λίγα λόγια για τον Jean-Luc Dehaene. Ευχαριστώ κυρίες και κύριοι. Σήμερα ευνηδίως απεβίωσε ο συνάδελφός μας Jean-Luc Dehaene, εξαιρετικός ευρωβουλευτής και επί σειρά ετών πρωθυπουργός του Βελγίου. Ο αντικαταστάτης του Guy Verhofstadt είναι μεταξύ μας και θα θέλαμε να αποτίσει ένα σύντομο φόρο τιμής στον προκάτοχό του και τον εξαιρετικό ευρωβουλευτή Jean-Luc Dehaene. Πριν αρχίσουμε αυτή τη συζήτηση, θα θέλαμε να αποτίσουμε φόρο τιμής στον συνάδελφο Jean-Luc Dehaene που σήμερα απεβίωσε. Ο Jean-Claude Juncker και εγώ ήμασταν συνάδελφοί του στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και μπορώ να σας πω ότι ήταν σπουδαίος Ευρωπαίος, σπουδαίος ηγέτης και επίσης αντιπρόεδρος της συντακτικής συνέλευσης μαζί με τον Βαλερί Ζισκάρ Ντεστέν και τον Τζουλιάνο Αμάτο. Και πραγματικά με αυτόν τον τρόπο τελικά προέκυψε η συνθήκη της Λισαβόνας. Ήταν κάποιος ο οποίος ανέκαθεν ήταν ειλικρινής και πραγματικά έλεγε έξω από τα δόντια πράγματα που δεν ήταν πάντοτε δημοφιλή. Είχε όμως το θάρρος και το σθένος να το πράττει. Θα θέλαμε να του αφαιρώσουμε το debate στη μνήμη του και να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Verhofstadt. Σας ευχαριστώ, κύριε Verhofstadt. Ξαναρχίζουμε πάλι από τη δική σας πλευρά, αφού εσείς θα είστε ο πρώτος υποψηφίος που θα έχετε το δικαίωμα να κάνετε την εισαγωγική σας τοποθέτηση. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ, κυρίες και κύριοι. Είναι κρίσιμες οι εκλογές αυτές. Ξέρω, κάθε φορά που υπάρχουν εκλογές, οι πολιτικοί συνηθίζουν να λέγουν ότι είναι κρίσιμες οι εκλογές αυτές. Αυτή τη φορά όμως είναι γεγονός. Παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και Ευρωπαϊκή Ήπειρος είμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Θα πρέπει να κάνουμε μια πάρα πολύ σημαντική επιλογή. Είτε οπισθοδρόμηση στα παλιά έθνη κράτη, όπως προτείνουν ορισμένοι από τους υποψηφίους, ή θα προχωρήσουμε προς τα εμπρός. Δηλαδή θα έχουμε πιο ενοποιημένη Ευρώπη, πιο ολοκληρωμένη. Νομίζω είναι προφανής η επιλογή. Εάν θέλουμε να λύσουμε τα προβλήματα όπως είναι η κλιματική αλλαγή, η ανεργία, τα κακά χρηματοπιστωτικά προϊόντα και παράγωγα που έρχονται από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, χρειαζόμαστε πιο ισχυρή Ευρωπαϊκή Ένωση για να έχουμε την ευκαιρία να υπερασπιζόμαστε το μοντέλο μας απέναντι στην Ινδία, την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα κερδίσουμε κυριαρχία για τους πολίτες με μια τέτοια Ευρώπη. Ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ. Θα πάμε στην άλλη άκρη τώρα και θα δώσω το λόγο στον κύριο Τσίπρα. Είμαι ο Αλέξης Τσίπρας, είμαι υποψήφιος της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και είμαι από την Ελλάδα. Την χώρα που η ευρωπαϊκή ηγεσία επέλεξε ως το πειραματόζωο της πιο σκληρής λιτότητας. Τα αποτελέσματα της οποίας, ειλικρινά εύχομαι να μην τα ζήσει κανένας άλλος λαός στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Τράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να απευθυνθώ στους άλλους υποψήφιους, ιδιαίτερα σε αυτούς που εκπροσωπούν τα κόμματα που υποστήριξαν αυτές τις πολιτικές. Και τους ρωτώ, ό,τι έγινε στην Ελλάδα είναι ιστορία επιτυχίας που πρέπει να επαναληφθεί
είναι ιστορία κοινωνικής τραγωδίας που δεν πρέπει να επαναληφθεί πουθενά αλλού στην Ευρώπη. Καλούμε εμείς όλους τους πολίτες, είτε κατοικούν στο Βορρά είτε στο Νότο, να στηρίξουν τα κόμματα της αριστεράς για να σταματήσουμε την καταστροφική πολιτική της λιτότητας, να ξανακερδίσουμε τη δημοκρατία στην Ευρώπη, να ξαναβρούμε τις συντηρητικές αξίες της Ευρώπης που είναι η αλληλεγγύη, η κοινωνική συνοχή και η δημοκρατία. Thank you, Mr. Σας ευχαριστώ, κύριε Τσίπρα. Επιτρέψτε μου να δώσω τον λόγο στον Jean-Claude Juncker. Moi, je voudrais... Εγώ θα ήθελα η Ευρώπη να γίνει πιο αλληλέγγυα. Θα ήθελα να θέσουμε ένα τέρμα στο διχασμό, στο διαχωρισμό μεταξύ Βορρά και Νότου. Θα ήθελα να προχωρήσουμε στην εξυγίανση των δημοσιονομικών μας, αλλά τη δημιουργία των θέσεων εργασίας πρέπει να τη θέσουμε στο επίκεντρο των στόχων μας. Δεν πρέπει να δαπανούμε περισσότερα χρήματα από όσα έχουμε στη διάθεσή μας. Αλλά πρέπει να αντικαταστήσουμε το χρέος από τις ιδέες που μπορούν να οδηγήσουν σε μια καλή εξέλιξη. Θα ήθελα να έχουμε την συμφωνία για τις εμπορικές συναλλαγές και τις επενδύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, αλλά με προϋποθέσεις και αρχές ευρωπαϊκές. Θέλω μια Ευρωπαϊκή Ένωση της Ενέργειας για να ξεφύγουμε από την εξάρτηση σε σχέση με τη Ρωσία και θα ήθελα η Ευρώπη να είναι μεγάλη στα μεγάλα θέματα, στα σημαντικά θέματα, αυτά που αφορούν ολόκληρη την Ήπειρο, αλλά πιο ταπεινόφρον, πιο μετρημένη στα πιο μικρά πράγματα. Μάρτιν Σούλτς, it's the time. Μάρτιν Σούλτς, ήρθε η σειρά σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ζούμε σε μια Ευρώπη όπου οι φορολογούμενοι καλούνται να πληρώσουν τα σπασμένα των κερδοσκόπων, οι οποίοι κάνουν δισεκατομμύρια κέρδη και δισεκατομμύρια χάνουν ζημία, δηλαδή που πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Έχουμε εκατομμύρια νέους και νέες που είναι άνεργοι και αυτοί πληρώνουν με τη ζωή τους αυτά τις ζημιές που προκάλεσαν άλλοι. Γι' αυτό αυτό που θέλω εγώ είναι μια Ευρώπη που να είναι δίκαιη, έντιμη, να βάλει πρώτη στη αξία το συμφέρον των πολιτών. Και γι' αυτό σε μια δική μου επιτροπή, επιτροπή που θα είναι και ισότιμα μοιρασμένη σε άντρες και γυναίκες, θα είναι μια επιτροπή η οποία θα αγωνίζεται κατά της φοροδιαφυγής, κατά της φοροαποφυγής και υπέρ της απασχόλησης και ιδίως της νέας γενιάς. Αυτά υποστηρίζω και ζητώ και τη δική σας υποστήριξη. Ευχαριστώ. Εσείς τώρα, Σκα Κέλλερ, εισαγωγική σας τοποθέτηση. Αυτό που θέλω εγώ να πω απόψε, σε αυτό εδώ το ακροατήριο, εδώ μέσα, αλλά και σε αυτούς που μας παρακολουθούν από την τηλεόραση και μέσω του διαδικτύου. Στις εκλογές από τις 22 στις 25 Μαΐου που θα διεξαχθούν, έχετε εσείς το λόγο. Εσείς θα διαμορφώσετε την Ευρώπη και εμείς με τους πράσινους, εγώ προσωπικά προσφέρουμε την εναλλακτική για την Ευρώπη, γιατί μας ενδιαφέρει ο άνθρωπος περισσότερο από ότι η τράπεζα. Θέλουμε μια Ευρώπη που θα υλοποιήσει το ευρωπαϊκό όνειρο, που δεν θα εγκαταλείψει κανένα στη μοίρα του, που θα μεριμνά για τον κάθε ένα. Μια κοινωνική Ευρώπη που θα είναι η Ευρώπη της αλληλεγγύης. Μια Ευρώπη η οποία θα είναι πρώτη στον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, γιατί αυτό θα καθορίσει το μέλλον μας. Θέλω μια Ευρώπη της αλληλεγγύης, μια Ευρώπη της δημοκρατίας, μια Ευρώπη των πολιτών. Γι' αυτό αγωνίζομαι και εσείς από τις 22 έως τις 25 Μαΐου θα έχετε το λόγο. Εσείς θα αποφασίσετε και ελπίζω πραγματικά να είστε στο πλευρό μας. Ελπίζουμε και στους δρόμους αλλά και στην κάλπη να αγωνιστείτε για μια νέα Ευρώπη. Σας ευχαριστώ. Βλέπω να έρχεται ο Κόνορ και πάλι, που νομίζω θα μας εξηγήσει πώς μπορείτε να συμμετάσχετε εσείς από το σπίτι σας εδώ μέσω των κοινωνικών μέσων. Βεβαίως, Μόνικα. Λοιπόν, θα δείτε εδώ πέρα στην οθόνη μας τον κόμβο, το κέντρο για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με τους ειδικούς μας που ασχολούνται και που έχουν επικοινωνία με όλους τους πολίτες μέσω του ραδιοφώνου, του δημόσιου ραδιοφώνου και της τηλεόρασης από όλη την Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή είναι σε ενεργό επικοινωνία λοιπόν μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης με πολίτες από την Αυστρία, την Γαλλία, την Φινλανδία, την Ιταλία, την Ισπανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλοι πολλοί δουλεύουν από το διαδίκτυο. Έχουμε
έχουμε τις δημόσιες τηλεοράσεις από τη Τσεχική Δημοκρατία, τη Γερμανία, την Ιρλανδία, τη Σλοβενία και πολλές άλλες χώρες. Καλούμε λοιπόν τους πολίτες από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση που μας παρακολουθούν και μας ακούνε να είναι κοντά μας. Και βεβαίως θα πρέπει να συζητήσουμε ένα πολύ σημαντικό θέμα που, όπως θα φαντάζεστε, ήταν η οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο η πρώτη ομάδα ερωτήσεων θα έχει σαν επίκεντρο την οικονομία. Ο πρώτος που θα ομιλήσει θα είναι η πρώτη, μάλλον, η κυρία Κέλλερ. Η ερώτηση: πάνω από 25 εκατομμύρια νέων είναι άνεργοι. Εφόσον γίνεται πρόεδρος της Κομισιόν, πώς θα τους δώσετε πίσω το μέλλον τους? Νομίζω το θέμα της ανεργίας των νέων είναι ακριβώς αυτό που θα πρέπει να έχουμε ως υψιστή προτεραιότητα. Και εγώ ως πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής αυτό θα πράξω απολύτως. Διότι δεν επιτρέπεται να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να έχουμε μια ολόκληρη γενιά χαμένη, ο κόσμος να χάνει την εμπιστοσύνη του και την αισιοδοξία του στο μέλλον για μια καλύτερη ζωή. Η ανεργία των νέων θα πρέπει να αντιμετωπιστεί. Πώς θα το κάνουμε αυτό? Πιστεύω ότι μόνο δημιουργώντας αειφόρες και βιώσιμες θέσεις εργασίας, δουλειές για τους νέους στην Ευρώπη, πιο πράσινη οικονομία, πιο βιώσιμη οικονομία. Γιατί στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στην ενεργειακή απόδοση, αλλά και στην παιδεία και την υγεία, εκεί είναι οι δουλειές που θα μείνουν εδώ για 20 και 50 χρόνια. Και αυτές οι δουλειές πραγματικά ωφελούν την κοινωνία. Αλλά θα πρέπει να είναι καλές και ποιοτικές. Πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Οι νέοι δεν ήταν η αιτία της κρίσης. Θα πρέπει να έχουν πολύ μεγαλύτερο λόγο για το μέλλον, για να αποφευθούν παρόμοια. Ο Αλέξης Τσίπρας. Πώς θα επιλύσετε το θέμα, κύριε Τσίπρα? Αν συνεχίζουμε με τις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Ας μην γελιόμαστε. Η ανεργία που παρουσιάζεται σήμερα στην Ευρώπη είναι δομική. Έχουν δώσει πάνω από 1,5 τρισεκατομμύριο ευρώ σε ρευστό και εγγυήσεις για να στηρίξουν τις χρεοκοπημένες τράπεζες. Και αποφάσισαν να δώσουν μόνο 6 δις για τους νέους άνεργους που υπερβαίνουν τα 7 εκατομμύρια για την επόμενη 7ετία. Η λύση λοιπόν για την ανεργία είναι να προχωρήσουμε σε γενναίες αποφάσεις για την Ευρώπη. Σε ένα ευρωπαϊκό New Deal. Σε μια νέα συμφωνία για την ενίσχυση της απασχόλησης που θα περνάει μέσα από την ανάπτυξη. Αν συνεχίσουμε στις καταστροφικές πολιτικές της λιτότητας, δεν υπάρχει περίπτωση να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο πρόβλημα σήμερα της Ευρώπης, που είναι η ανεργία, η κοινωνική περιθωριοποίηση και ιδίως η ανεργία των νέων ανθρώπων που παίρνει εκρηκτικές διαστάσεις, ιδίως στον Ευρωπαϊκό Νότο. Μάρτιν Σούλτς. Κύριε Σούλτς, πάνω από 5 εκατομμύρια άνεργοι. 6 εκατομμύρια νέες και νέοι και οι πιο καλά καταρτισμένοι που είχαμε ποτέ είναι άνεργοι. Στις χώρες εκείνες όπου είναι υψηλότερη ανεργία έχουμε το πρόβλημα ότι η ραχοκοκαλιά της οικονομίας, η μικρή και μεσαία επιχείρηση, δεν έχει πρόσβαση στις πιστώσεις. Λαμβάνουν οι τράπεζες με επιτόκιο 0,25% χρήματα από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και δεν δανείζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Εάν γίνω πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα συνδυάσω χρήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με χρήματα της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να δοθούν στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Και εκείνες οι επιχειρήσεις που θα προσλάβουν νέες και νέους θα λάβουν επιδότηση επιτοκίων ή μεγαλύτερες προθεσμίες επιστροφής των δανείων. Να ξεκινήσουμε να ξαναδώσουμε ορμή στην οικονομία και να βοηθήσουμε να αντιμετωπιστεί συγκεκριμένα η ανεργία των νέων. Ευχαριστώ, κύριε Γιούνκερ. Η απασχόληση έχει ως προϋπόθεση την ανάπτυξη. Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς υγιή δημοσιονομικά. Άρα πρέπει να συνεχίσει η εξυγίανση με την υπεύθυνη δημοσιονομική πειθαρχία χωρίς υπερβολική. Χωρίς υπερβολικά περιοριστικούς όρους. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε 3 εκατομμύρια θέσεις εργασίας, νέες θέσεις εργασίας που θα προσφέρουμε στους νέους, που θα προσφέρουμε νέο μέλλον για τους νέους, με θέσεις εργασίας μόνιμες, γερές, στέρες, εφόσον μπορέσουμε να εξυγειάνουμε τα οικονομικά μας. Θα πρέπει να μπορέσουμε να επιτρέψουμε στους νέους να κάνουν περισσότερες, να έχουν περισσότερη κινητικότητα, να κάνουν τις σπουδές τους και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, να βρίσκουν ευκαιρίες και αλλού, εκτός από τη χώρα στην οποία ζουν. Εδώ βρισκόμαστε. Κύριε Βερχόφστατ,
Ποια είναι η προσέγγιση σας? Μάλιστα. Όλα αυτά που άκουσα είναι παλιές συνταγές που έχουν αποτύχει τα τελευταία 5 χρόνια στην Ευρώπη. Πιστεύω λοιπόν ότι αντί να συνεχίσουμε τις συντηρητικές παλιές συνταγές ή τις σοσιαλιστικές που θέλουν περισσότερο χρέος, χρειάζεται νέα προσέγγιση. Κατά την άποψή μου αυτό είναι να επανέλθουμε στην αρχική ιδέα του Ζακ Ντελόρ όταν λάνσαρε την ενιαία αγορά. Ήταν σοσιαλιστής αλλά ευφυής. Μάρτιν, εσύ πάντα δεν είσαι έξυπνος. Ο Ντελόρ ήταν, είναι γεγονός. Ναι. Να πάρω τα δευτερόλεπτα που μου πήρε ο κύριος Σούλτς, διότι με διακόπτει. Λοιπόν, αυτό που ήθελα να πω. Τι θες εσύ να μιλήσεις? Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι θα πρέπει να αρχίσει μια νέα ολοκλήρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε συγκεκριμένες βασικές αγορές, κεφαλαιοαγορές, τράπεζα, ψηφιακά, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια. Αυτό χρειάζεται. Να χρησιμοποιήσουμε την κλίμακα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να κάνουμε ένα άλμα προς την ολοκλήρωση και να έχουμε νέα ανάπτυξη, όπως κάναμε στη δεκαετία του 80. Όπως επέτυχε ο Ντελόρ, μπορούμε και εμείς να πετύχουμε σήμερα. About recipes. Μιλώντας για συνταγές, συχνά οι κυβερνήσεις στην Ευρώπη λένε ότι αποδίδουν τα μέτρα τους. Όμως είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι χωρίς δουλειά. Θα έπρεπε κάτι να γίνει διαφορετικά, Σκά Κέλλερ? Ναι, βεβαίως. Νομίζω ότι η λιτότητα μας έχει ρίξει όλο και πιο βαθιά μέσα στην κρίση. Έχουμε 26-27 εκατομμύρια ανέργους αυτή τη στιγμή και στην τελευταία 30ετία έχουν χαθεί πάρα πολλά εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω ότι αυτή η πολιτική της λιτότητας τα τελευταία χρόνια έχει αποτύχει. Δεν έχει φέρει αποτέλεσμα. Αντί για λιτότητα λοιπόν θα πρέπει να επενδύσουμε στην οικονομία, αλλά σε μια πιο πράσινη οικονομία, γιατί πρέπει να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στέρεες, βιώσιμες, που θα βρίσκονται ακόμη, θα είναι υπαρκτές ακόμη και ύστερα από δεκαετίες. Και αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μόνο εάν μπορέσουμε, πιστεύω, να επενδύσουμε στην ενέργεια, την αποδοτικότητα της ενέργειας και βέβαια την εκπαίδευση, την παιδεία. Δυστυχώς χάσαμε την ευκαιρία με το τελευταίο πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο, το μακροπρόθεσμο δηλαδή προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είχαμε προτείνει εμείς οι πράσινοι πιο πράσινες επενδύσεις. Αλλά δυστυχώς οι σοσιαλιστές και οι χριστιανοδημοκράτες ως ομάδες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μας υποστήριξαν. Δυστυχώς όμως δεν τα καταφέραμε, αλλά πάνω απ' όλα θέλω να επιμείνω, όχι λιτότητα. Αλέξης Τσίπρας, ποια είναι η δική σας λύση? Πρώτα απ' όλα επιτρέψτε μου να πω ότι οι ιδέες που εκφράζει ο Γκί νομίζει ότι είναι καινούργιες, αλλά είναι πολύ παλιές. Είναι αυτές που μας οδήγησαν στην κρίση. Είναι αυτές που έφτιαξαν την κρίση του 29. Είναι αυτές που οδήγησαν τη χρηματοπιστωτική φούσκα στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Και είναι οι ιδέες αυτές που μέσα από τη διαχείριση της κρίσης έχουν θέσει την Ευρώπη σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο. Αν θέλουμε να βγούμε από την κρίση, πρέπει να επενδύσουμε στην ανάπτυξη και στην κοινωνική συνοχή. Πρέπει να σταματήσουμε τη λιτότητα, να τονώσουμε την ενεργό ζήτηση και κυρίως πρέπει να σταματήσουμε αυτή την παράνοια του χρέους στην Ευρώπη. Να πάμε σε μια ευρωπαϊκή διάσκεψη για το χρέος και να βρούμε μια λύση ανάλογη με αυτή που δόθηκε για τη Γερμανία το 1953, σε μια μοναδική στιγμή αλληλεγγύης στην Ευρώπη, όπου διεγράφει ένα μεγάλο μέρος του χρέους, δόθηκε μορατόριο για την αποπληρωμή του υπόλοιπου και ρήτρα ανάπτυξης. Αν δεν αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα του χρέους με λογική, τότε δεν θα μπορέσουμε να υπερβούμε την κρίση και θα είμαστε διαρκώς μέσα στην ίδια κατάσταση της ύφεσης και της καταστροφής. Κύριος Σούλτς τώρα, με απόλυτη σειρά. Εγώ θα τα έκανα τελείως διαφορετικά αυτά τα πράγματα. Ο συνδυασμός της δημοσιονομικής πειθαρχίας αφενός, που είναι και απαραίτητος και αναπόφευκτος, και η στρατηγική επένδυση στην ανάπτυξη και την απασχόληση είναι καλύτερο. Μονομέρως κάναμε περικοπές στους προϋπολογισμούς και το μήνυμα ήταν περικοπές και τίποτα άλλο. Και αυτόματα θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των επενδυτών. Όπως είδατε, αυτό δεν λειτουργήσε. Αυτό που δεν συζητήσαμε ποτέ είναι καταπολέμηση της φοροαποφυγής και της φοροδιαφυγής. 1-3 ευρώ χάνουν τα κράτη-μέλη κάθε χρόνο από φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή. Όχι μόνο περικοπές, αλλά και καταπολέμηση φοροαποφυγής και φοροδιαφυγής. Δεν μπορούμε να μιλάμε μόνο για περικοπές. Θα πρέπει να μιλάμε και για τα έσοδα του προϋπολογισμού, όχι μόνο για τις δαπάνες, και για την ανάπτυξη, επενδύσεις, την ψηφιακή ατζέντα, στην ενεργειακή μας προμήθεια και εφοδιασμό και στα δίκτυα.
Let's move. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε με τον Jean-Claude Juncker. Πριν από 5 χρόνια, θα κάνετε τα ίδια? Ερώτηση εύκολη και δύσκολη. Όλοι ομιλούν, λες και σήμερα ανακαλύπτουμε τα προβλήματα. Μα τη χρήση τη διαχειρίστηκαν και οι σοσιαλιστές και οι φιλελεύθεροι και οι χριστιανοδημοκράτες. Καλό είναι να παίρνουμε αποστάσεις, αλλά οι φιλελεύθεροι και οι χριστιανοδημοκράτες προς την ίδια κατεύθυνση πήγαν. Βεβαίως είναι απαραίτητες οι επενδύσεις. Γιατί η Ευρώπη δεν επενδύει επαρκώς? Διότι δεν το επιτρέπουν οι προϋπολογισμοί μας. Για ποιο λόγο? Διότι έχουμε συσσωρεύσει έλλειμμα και χρέος. Θα πρέπει αυτά να απαλληφθούν για να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να έχουμε επενδύσεις προσανατολισμένες στο μέλλον. Όποιος θέλει επενδύσεις, ανάπτυξη και απασχόληση, θα πρέπει να βάλει σε τάξη τα δημόσια οικονομικά του. Ευχαριστώ. Γκί Φερχόφστατ, ένα λεπτό. Θα ήθελα και εγώ να αντιδράσω σε αυτούς που είπαν ότι δεν χρειάζεται η δημοσιονομική πειθαρχία. Είναι απαραίτητη η δημοσιονομική πειθαρχία. Ιδάλλως ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα δεν μπορεί να υπάρχει. Αυτό είναι αποδεδειγμένο σε κάθε μέρος του κόσμου. Αλλά μαζί με αυτήν, και αυτό είναι που λησμονήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια, χρειάζεται μια νέα στρατηγική προσέγγιση για την ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα σημαίνει ότι δεν θα δημιουργήσουμε νέο χρέος, γιατί δεν έχουμε περιθώριο, γιατί όταν έχουμε χώρες οι οποίες έχουν μεγάλο χρέος δεν μπορούν με τον προϋπολογισμό τους να εξασφαλίσουν ανάπτυξη. Άρα χρειάζεται με πιο ευφυή τρόπο να εξασφαλίσουμε αυτή την ανάπτυξη. Πώς δηλαδή? Όταν χρησιμοποιώντας το μέγεθος της Ευρώπης δίνουμε λύσεις πιο αποτελεσματικές. Τα ψηφιακά παραδείγματα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η Apple, όταν ξεκινάει ένα νέο προϊόν, πάει στους 4-5 μεγάλους παρόχους, κάνει τη συμφωνία της και αμέσως μπορεί να το διαθέσει. Ενώ εμείς, αν είχαμε ένα νέο προϊόν, θα έπρεπε να απευθυνθούμε σε 28 διαφορετικές χώρες και σε 100 διαφορετικούς παρόχους. Γι' αυτό οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν την Facebook, την Google, την Microsoft, την Apple, την Twitter, όλες αυτές τις μεγάλες εταιρείες. Τέλειωσε ο χρόνος σας, ακόμα και με τα 5 δευτερόλεπτα του κυρίου Σούλτς. Η Σκα Κέλλερ, από ό,τι βλέπω, ζήτησε να αντικρούσει ένα επιχείρημα. Ναι, αξιοποιώ τον πρώτο μου τζόκερ, την πρώτη μπλε κάρτα, όπως λέμε, γιατί αναφέρατε, κύριε Φερχόφστατ, το θέμα του χρέους ως πρόβλημα. Είπατε ότι το χρέος είναι το πρόβλημα. Να κοιτάξουμε όμως λίγο την Ισπανία. Η Ισπανία είχε δημοσιονομικό πλεώνασμα πριν από την τραπεζική κρίση. Το χρέος των τραπεζών ήταν αυτό το οποίο φόρτωσε τον πολίτη με το χρέος, γιατί το ανέλαβε το κράτος. Άρα πρέπει να δώσουμε ένα τέρμα στην κερδοσκοπία. Πρέπει να εξασφαλίσουμε οι τράπεζες να δίνουν λύση στα δικά τους προβλήματα και όχι να ζητούν από τα κράτη να τις διασώσουν. Αυτό είναι, νομίζω, το κύριο πρόβλημα σε αυτή την κρίση. Θέλετε να χρησιμοποιήσετε τώρα τον τζόκερ σας για να απαντήσετε? Συμφωνώ με τη Σκα Κέλλερ, απλώστατα, αλλά εμείς κάναμε κάτι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα τελευταία χρόνια, την Τραπεζική Ένωση. Για πρώτη φορά με την Τραπεζική Ένωση, οι τράπεζες οι ίδιες, με βάση το προφίλ του ρίσκου, θα συνεισφέρουν στην ανακεφαλαίωση και όχι ο φορολογούμενος πλέον. Είναι καλό παράδειγμα και παρευρίσκεται εδώ ο κύριος Μπαρνιέ. Και ήθελα να πω ότι ήταν καταπληκτικά αυτά που κάνατε για τον κανονισμό, τον χρηματοπιστωτικό και την Τραπεζική Ένωση, διότι δεν επιβαρύνεται ο φορολογούμενος πλέον. Very good exchange, and let me tell you. Μάλιστα. Πρέπει να σας πω ότι είμαστε ακριβώς στην επόμενη ερώτηση και θα μείνουμε σε αυτό το θέμα, διότι στα κοινωνικά μέσα αυτές τις ημέρες γίνεται μεγάλος λόγος για αυτά τα θέματα. Πριν περάσω όμως στην επόμενη ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας. No, someone has told me something which is definitely... Όχι. Σε ποιο θέμα θέλετε να απαντήσουν? Κάντε ερώτηση. I don't think so. I mean, you reacted to... Θέλατε εσείς να αντιδράσετε στην ίδια ερώτηση ή όχι, για επόμενη? I think we go, we move to the... Προχωρούμε στην επόμενη ερώτηση, λοιπόν. Ίσως μπερδευτήκατε. Κρατάω για μετά. Έχει πολύ δρόμο ακόμα αυτό το debate. Yeah. And, okay. Μάλιστα. Ωραία. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Αυτές τις μέρες, στα social media, τι βλέπουμε? Τα θέματα αυτά των τραπεζών κυριαρχούν στη συζήτηση στα κοινωνικά δίκτυα. Πολλοί κατηγορούν τις τράπεζες για την κρίση.
Στη δική σας Ευρώπη θα υπάρχει πιο αυστηρή ρύθμιση για τις τράπεζες. Παρακαλώ, η κυρία Κέλλε. Ναι, βεβαίως, απερίφραστα ναι. Πρέπει να καταστήσουμε πιο σαφή και διαφανή τη λειτουργία των τραπεζών. Και αυτό που είπατε για την Τραπεζική Ένωση, επιτυχίες ότι θα πρέπει να έχουν περισσότερο αποθεματικό οι τράπεζες για να μπορούν να διασωθούν μόνες τους, βεβαίως. Αλλά και εμείς λέμε επίσης ότι θα πρέπει να υπάρχει καλύτερη ρύθμιση της αγοράς των τραπεζών. Δηλαδή, οι τράπεζες που ασχολούνται με τον μικροκαταθέτη να διαχωριστούν από τις επενδυτικές τράπεζες, ώστε να μην φορτώνεται η απώλεια από την παγκόσμια κερδοσκοπία μια τράπεζα στον παππού ή τη γιαγιά που έχουν τις καταθέσεις σε μια τράπεζα. Μην ξεχνάμε ότι δισεκατομμύρια ευρώ χάνονται, μέχρι ένα τρισεκατομμύριο ευρώ το χρόνο από την κερδοσκοπία. Τεράστιο ποσοστό από το ευρωπαϊκό πλούτο χάνεται. Ενώ από την άλλη λέμε στον κόσμο ότι κόβουμε τους μισθούς τους, δεν κάνουμε τίποτα για την φοροδιαφυγή. Αυτό πρέπει να σταματήσει λοιπόν. Αυτό πρέπει να κάνουμε όπως έχουμε συμφωνήσει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Τσίπρα, για τις τράπεζες, σειρά σας. Έχω μείνει άναυδος, Μόνικα, διότι ο Γκι Φερχόφσταντ πριν από λίγο υπερασπίστηκε bail-in προγράμματα στην Ευρώπη. Μετά τα bail-out προγράμματα που φορτώσανε στους φορολογούμενους, ιδιαίτερα του Ευρωπαϊκού Νότου, δεκάδες δισεκατομμύρια ευρώ τα οποία θα τα αποπληρώνουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας, τώρα η νέα λογική είναι να πάμε και σε λύσεις που θα φορτώνουν, δηλαδή θα δίνουν το βάρος στους ανθρώπους που έχουν τις καταθέσεις τους μέσα στις τράπεζες. Νομίζω ότι αυτή είναι μια καταστροφική λογική για την Ευρώπη. Και θα ήθελα να ρωτήσω αν αυτή τη λογική τη συμμερίζεται και ο κύριος Γιούγκερ και ο κύριος Σούλτς. Η δική μας η άποψη είναι ότι πρέπει να υπάρξει μια συνολική λύση ελάφρυνσης του χρέους, η οποία θα επιτρέψει και στις τράπεζες να προχωρήσουν σε εξυγίανση. Να προχωρήσουν σε εξυγίανση μέσα από μια περαιτέρω διαδικασία ελάφρυνσης, απομείωσης δηλαδή των κόκκινων δανείων που κατέχουν. Αλλιώς θα συνεχίζουμε να φορτώνουμε χρέη πάνω στα παλιά χρέη. Thank you. Ευχαριστώ. Μάρτιν Σούλτς, here we are. Κύριε Σούλτς, ορίστε, φτάσαμε στο θέμα των τραπεζών. Η Τραπεζική Ένωση είναι το πρώτο βήμα. Πρέπει να σπάσουμε αυτόν τον φαύλο κύκλο των τραπεζικών χρεών και κρατικών χρεών. Ορισμένες χώρες μέλη είναι πολύ σταθερές στους προϋπολογισμές τους, μέχρι ότου έφτασε η τραπεζική κρίση. Είδαμε την καταστροφή στην Ιρλανδία, ακολούθησε στην Ισπανία. Μετά χρειάζεται και να ρυθμίσουμε τα των τραπεζών. Και το πρώτο βήμα, όπως είπα, ήταν η Τραπεζική Ένωση. Χρειάζεται περισσότερος έλεγχος. Και ιδίως ο κίνδυνος, η εξολόγηση του κινδύνου και η ανάληψη ευθύνης πρέπει να είναι στα ίδια χέρια. Αυτό που γινόταν παλαιότερα ήταν ότι οι τράπεζες ανελάμβαναν τον κίνδυνο και τα σπασμένα τα πλήρωνε ο φορολογούμενος. Πρέπει λοιπόν οι τράπεζες να τεθούν ενώπιον των ευθυνών τους και να αναγκαστούν να αναλάβουν τις ευθύνες για την καταστροφή που προκάλεσαν με το επόμενο βήμα, όπου το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να αναλάβουν. Και αυτό που λείπει είναι αυτό που ο Επίτροπος Μπαρνιέ δεν υποστηρίχθηκε αρκετά στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πάει παραπέρα από ό,τι μπορούσε. Στη δική μου Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ελέγξουμε τις τράπεζες. Ευχαριστώ. Ο κύριος Γιούγκερ. Εγώ θα ήθελα να μην περάσουμε το χρόνο μας συζητώντας τα πράγματα που έχουν ήδη γίνει. Ο Μισελ Μπαρνιέ από την Επιτροπή μπόρεσε να βοηθήσει ώστε να οργανώσουμε το τραπεζικό τομέα. Είναι υπεύθυνες πλέον οι τράπεζες. Τις σώσαμε όχι για τα μαύρα τους μάτια, γιατί δεν μας ενδιαφέρουν καθόλου τα μαύρα τους μάτια ή τα ωραία τους μάτια, αλλά τις διασώσαμε για να προστατέψουμε τον καταθέτη, τη μικρομεσαία επιχείρηση που χρειαζόταν επιστώσεις, ρευστότητα. Τις διασώσαμε γιατί η πραγματική οικονομία θα κατέρεε αν είχε καταρρεύσει και το χρηματοπιστωτικό σύστημα. Δεν δέχομαι λοιπόν ότι επευλήθησαν μόνο πολιτικές λιτότητας. Δεν είναι αλήθεια αυτό. Στην αρχή της κρίσης 2008-2009 επενδύσαμε 370 δισεκατομμύρια ευρώ κατά τρόπο συντονισμένο ώστε να προστατέψουμε την οικονομία που παρέπε και αξιοποίησαμε πολιτικές και κινησιανές στην αρχή της κρίσης. Δεν κάναμε τα λάθη της δεκαετίας του 30. Δεν υπάρχουν συγκρίσεις. Ευχαριστώ, Γκι Φερχόφσταντ. Well, I think
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι οι τράπεζες είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Και το πράξαμε. Αλλά θα πρέπει να κάνουμε και το επόμενο βήμα. Να συνεισφέρουν οι τράπεζες, αλλά να υπάρξει μια διαφοροποίηση τράπεζες καταθέσεων και τράπεζες επενδύσεων. Οι επενδυτικές θα πρέπει να συνεισφέρουν περισσότερο γιατί έχουν και μεγαλύτερο κίνδυνο σε σχέση με τις τράπεζες καταθέσεων. Κύριε Τσίπρα, και στην Ελλάδα και στην Ιταλία και στην Πορτογαλία δεν ήταν το θέμα τραπεζικό. Ήταν θέμα των κακών πολιτικών που ακολουθήθηκαν στη χώρα σας από τα δύο μεγάλα κόμματα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία. Αυτή ήταν ο πραγματικός αίτιος της κρίσης εκεί. Και στη χώρα σας οι τράπεζες ήταν δημόσιες, οι οποίες χρηματοδοτούσαν τα πολιτικά κόμματα και τα χρηματοδοτούν ακόμα στην Ελλάδα. Και έτσι, κύριε Τσίπρα, επίσης και το δικό σας κόμμα. Γιατί και εσείς πήρατε δάνειο από δημόσια τράπεζες πρόσφατα. Ευχαριστώ, κύριε Φερχόφστατ. Mr. Tsipra, are you going to rebut? Θέλετε να απαντήσετε, κύριε Τσίπρα, χρησιμοποιείτε τον τζόκερ σας. Rebut. Θέλω να σας απαντήσω πολύ σύντομα. Wait, want this, sir. Yes, but I need my seconds back. Okay. Θέλω πίσω τα δευτερόλεπτά μου. Have your seconds back, but... και οι δημόσιες και οι ιδιωτικές τράπεζες. Θα συμφωνήσω όμως μαζί σας ότι υπήρχαν δημόσιες τράπεζες και υπήρχε ένα κράτος πελατειακό το οποίο έχτισαν τα κόμματα που υποστηρίζονταν στην Ευρώπη από τα δύο μεγαλύτερα κόμματα, κύριε Φερχόφστατ, από το κόμμα του κ. Σούλτς και του κ. Γιούγκερ. Και ειλικρινά θα ήθελα να σας πω ότι το μεγάλο πρόβλημα της κρίσης στην Ελλάδα ήταν δημοσιονομικό, όμως στην πορεία αποδείχθηκε ότι το φάρμακο έκανε τον ασθενή χειρότερα από ότι η ίδια η ασθένεια. Στην Ιρλανδία λοιπόν δεν ήταν δημοσιονομικό το πρόβλημα, ήταν τραπεζικό. Γιατί είχαμε αυτή την κρίση. Και πείτε μου ειλικρινά, η ερώτηση είναι σε όλους. Τα προγράμματα που ακολουθήθηκαν... Έληξε ο χρόνος σας, κύριε Τσίπρα. Your time is over. Are you going to use the rebut or not? No, so it's done. Θα χρησιμοποιήσετε την αντίκρουση, το δικαίωμα αντίκρουσης. Κύριε Γιούνκερ, εσείς θα χρησιμοποιήσετε το δικαίωμα αντίκρουσης. Μια που μιλούμε για την Ελλάδα, θα ήθελα να προσθέσω ότι επί σειρά ετών νυχθημερών εργαζόμουν και πιο συχνά τη νύχτα παρά την ημέρα για να αποφύγω το να υποχρεωθεί η Ελλάδα να αποχωρήσει από την Ευρωζώνη. Έκανα ό,τι μπορούσα γιατί αγαπώ την Ελλάδα και εκτιμώ τον ελληνικό λαό και ήθελα να παραμείνει στην Ευρωζώνη. Και οι χρηματαγορές να μην συνεχίσουν να κερδοσκοπούν κάτι βάρος της Ελλάδας. Δέχομαι πολλές κατηγορίες, αλλά ποτέ δεν θα δεχτώ την κατηγορία ότι δεν ήμασταν αρκετά αλληλέγγυοι απέναντι στην Ελλάδα. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε για να μπορέσει να παραμείνει μέλος της Ευρωζώνης η Ελλάδα, όπου είναι και η θέση της. Σας ευχαριστώ. Να μην χάσουμε πολύ χρόνο, αλλά... ας μείνουμε για λίγα δευτερόλεπτα ακόμη σε αυτή την ιδέα και χρησιμοποιήστε το επόμενο λεπτό σας για να εξηγήσετε σε όσους θεωρούν ότι πρέπει να φύγουν από το ευρώ γιατί θα πρέπει να μείνουν μέσα. Πρώτα η Σκα Κέλλερ. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους πολίτες που ίσως θεωρούν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι κάτι τόσο καλό. Θα έλεγα, μάλλον όχι, δεν θα μιλούσα. Πρώτα θα τους άκουγα, γιατί αυτό κάνω. Ακούω και μου λένε οι άνθρωποι ότι είχαν πολλές προσδοκίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, περίμεναν πολλά από αυτήν και τη ζητούν να φροντίσει για τα κοινωνικά τους δικαιώματα, να μεριμνήσει για τα συνταξιδοτικά τους δικαιώματα, να κάνει κάτι για τα παιδιά τους. Ακριβώς αυτό πρέπει να τους προσφέρουμε. Η δυσπιστία προς τα ευρωπαϊκά όργανα, η δυσπιστία αυτή για... ότι δεν έφεραν από τα αναμενόμενα αποτελέσματα με τη δουλειά τους η Επιτροπή και το Συμβούλιο, μπορεί να αντιμετωπιστεί. Αν εργαστούμε όλοι μαζί, αν επιτύχουμε μια καλύτερη ζωή όλοι μαζί. Και σε αυτό πρέπει να αγωνιστούμε. Περισσότερη Ευρώπη πρέπει να προκύψει από την κρίση, αλλά Ευρώπη στο κατάλληλο σημείο. Πρέπει δηλαδή αυτή η κρίση να αξιοποιηθεί για μια καλύτερη ζωή, για μια καλύτερη Ευρώπη για όλους μας. Αυτό το μήνυμα θέλω να αποστείλω σε όλους αυτούς που αισθάνονται απογοητευμένοι και θέλω να πω: πάρτε την Ευρώπη στα χέρια σας, κάντε τη δική σας και κάντε τη καλύτερη. Κύριος Τσίπρας. Η άνοδος του ευρωσκεπτικισμού στην Ευρώπη είναι ένα φαινόμενο που έχει αιτίες και υπαίτιους. Και οι υπαίτιοι είναι αυτοί που κυβερνούν την Ευρώπη. Είναι οι τρεις πολιτικές οικογένειες που υπερασπίζονται ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος πέρα από τη λιτότητα. Τη λιτότητα που κάνει την Ευρώπη αποκρουστική στους πολίτες και ιδιαίτερα στους νέους ανθρώπους. Αυτή είναι η πέτη για την άνοδο του ευρωσκεπτικισμού.
Και σήμερα σε αυτούς τους ανθρώπους που σκέφτονται κριτικά για την Ευρώπη, εμείς πρέπει να τους δώσουμε μια εναλλακτική. Και η εναλλακτική δεν είναι η διάλυση της Ευρώπης. Εμείς λέμε ότι την Ευρώπη πρέπει να την σώσουμε αλλάζοντάς την, αλλάζοντας το πλαίσιο. Αυτή η Ευρώπη δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους νέους ανθρώπους, δεν μπορεί να είναι ελκυστική για τους εργαζόμενους, διότι αναδιανέμει πόνο, φτώχεια και εξαθλίωση. Πρέπει λοιπόν να αλλάξουμε πολιτική και πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά, περνώντας τον μεγάλο κίνδυνο να διαλύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική, εμένοντας σε καταστροφικές πολιτικές λιτότητας. Mr. Schulz. Κύριε Schulz. I don't know if citizens were... Δεν ξέρω αν οι πολίτες παρακολουθούν τη ζήτησή μας είναι όντως πεπισμένοι ότι χρειαζόμαστε περισσότερη Ευρώπη. Νομίζω ότι περιμένουν μια διαφορετική Ευρώπη. Μια Ευρώπη που θα βάλει πρώτα-πρώτα τα συμφέροντά τους στην δράση των κοινοτικών οργάνων. Εδώ στις Βρυξέλλες και απόψε μιλούμε για 3 εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, 100 εκατομμύρια, 200 δισεκατομμύρια και διαρωτώμεθα ποιος είναι υπεύθυνος για τα όσα συνέβησαν στο παρελθόν. 96% των συμπολιτών μας ζουν με 1.000 και με 2.000 ευρώ τον μήνα. Και αυτοί έχουν το αίσθημα ότι εδώ αυτοί κάθονται και μιλούν μονάχα για δισεκατομμύρια και τρισεκατομμύρια και δεν ενδιαφέρονται για την δική τους μοίρα, την μοίρα των παιδιών τους. Αυτό που χάσαμε ήταν το μεγαλύτερο κεφάλαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η εμπιστοσύνη. Θέλω να ανακτήσω την εμπιστοσύνη των ανθρώπων αγωνιζόμενος. Θα τους πω δηλαδή ότι θα αγωνιστούμε κατά της φτώχειας, κατά της εξαθλίωσης. Θα τους δώσουμε πίσω ένα μέλλον. Τότε θα επανέλθει στην πραγματική της τροχιά η Ευρώπη. Ο Jean-Claude Juncker. Είναι γεγονός ότι μιλούμε πάρα πολύ για δισεκατομμύρια. Επίσης είναι γεγονός είναι ότι δαπανούμε πάρα πολλά δισεκατομμύρια τα οποία δεν διαθέτουμε. Θα πρέπει να τεθεί ένα τέρμα σε αυτό. Αν εξακολουθήσουμε και προχωρήσει η υπόθεση της συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κάθε νοικοκυριό θα κερδίσει 545 ευρώ. Εγώ θέλω παντού στην Ευρώπη να υπάρχει ένα εισόδημα αξιοπρεπές και να μπορεί ο κόσμος να ζει από τα όσα κερδίζει από την εργασία του. Και θα πρέπει οι Ευρωπαίοι εργαζόμενοι να συμφωνήσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα, αλλιώς αυτό θα γνωρίσει πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ο Γκίφερ Χόφστατ. Νομίζω ότι πρέπει να πούμε την αλήθεια και κυρίως στη Νότια Ευρώπη, που πολλοί θέλουν να ξεφορτωθούν την Ευρώπη. Πρέπει να τους πούμε πρώτα απ' όλα ότι αυτό θα ήταν καταστροφικό για όλες τις οικονομίες της Ευρώπης, τόσο αυτές του Βορρά όσο και αυτές του Νότου, αν ξαναγυρίσουμε στα εθνικά νομίσματα. Το δεύτερο, πρέπει να διαρωτηθεί κανείς ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό αν ξαναγυρίσουμε στη δραχμή στην Ελλάδα, αν ξαναγυρίσουμε στη Λιρέτα στην Ιταλία, την πετσέτα στην Ισπανία. Ποιος θα πληρώσει το λογαριασμό? Γιατί και πάλι θα έχουμε τον ανταγωνισμό αυτό σε υποτιμήσεις νομισμάτων. Το θυμάστε πως ήταν πριν, κάθε 2-3 χρόνια η Λιρέτα έκανε υποτίμηση για να γίνεται πιο ανταγωνιστική η οικονομία της. Ποιος θα πληρώσει το τίμημα, τις συνέπειες αυτών των υποτιμήσεων? Ο απλός πολίτης, γιατί θα χάνει την αγοραστική του δύναμη. Και ο συνταξιούχος, ο οποίος θα χάνει κομμάτι των αποταμιεύσεών του. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα πρέπει να πούμε στους πολίτες που λένε ότι πρέπει να γυρίσουμε στο εθνικό νόμισμα ότι αυτό στρέφεται εις βάρος των ιδίων τους, των συμφερόντων και δεν αποτελεί λύση. Η Σκά Κέλλερ έχει ζητήσει να αντικρούσει το επιχείρημα και προτείνω να την ακούσουμε πρώτα. Θα χρησιμοποιήσω το δεύτερο τζόκερ για να απαντήσω στον κύριο Juncker, ο οποίος ανέφερε την Διατλαντική Συμφωνία Εμπορικών Σχέσεων και Επενδύσεων με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ακριβώς ένα από τα πράγματα για τα οποία οι πολίτες έχουν χάσει την εμπιστοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπραγματεύεται μυστικές εμπορικές συμφωνίες και κλεισμένων των θυρών. Έχουμε πολίτες οι οποίοι και σήμερα ακόμη στους δρόμους των Βρυξελών διαδήλωναν ειρηνικά κατά αυτής της εμπορικής συμφωνίας και τι συνέβη, συνελήφθησαν. Αυτή την Ευρώπη εγώ δεν τη θέλω. Εγώ δεν θέλω τέτοιου είδους συμφωνίες, ούτε εμπορικές, ούτε τίποτε άλλο. Θα πρέπει αυτές να είναι ανοιχτές για όλους τους πολίτες και διαφανείς σε όλες τις χώρες. Έτσι χάνεται η εμπιστοσύνη στην Ευρώπη, δυστυχώς. Θα πρέπει να σταματήσουμε εδώ για να ακούσουμε τι γίνεται στα social media. Μόνικα.
Πραγματικά έχει πολλή δουλειά η ομάδα μας που ασχολείται με τα social media και τα Twitter και έχουμε χιλιάδες, πάνω από 1000 tweet κάθε λεπτό. Ορίστε, μέχρι τώρα έχουμε 58.029 tweet, 701 το λεπτό, 58.000 βλέπετε και παραπάνω, ορισμένα να σας αναφέρω. Να δούμε ποια είναι τα θέματα που απασχολούν τους πολίτες. Βλέπετε οι λέξεις κλειδιά στα tweet. Στο hashtag Tell Europe, η μεγαλύτερη λέξη που βλέπετε περιέχεται σε περισσότερα tweets. Για την Roman Resistance, TTIP, πολλοί μιλούν για την οικονομία. Κάθε υποψήφιος προτείνει ανάπτυξη και αύξηση της οικονομίας. Θα είναι όμως βιώσιμη? Και τι θα κάνουν οι υποψήφοι για να ενισχύσουν την εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλεια της Ένωσης? Και ένα άλλο θέμα που επανέρχεται ξανά και ξανά είναι οι σχέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης με άλλες χώρες, περιφέρειες και του κόσμου και άλλα κράτη που δεν είναι μέλη της. Παρακαλώ, συνεχίστε να στέλνετε tweet στο hashtag Tell Europe. Ας συνεχίσουμε λοιπόν από αυτό το σημείο και να πάμε στο πρόβλημα της βίας που παρακολουθούμε τις τελευταίες ημέρες στην Ουκρανία. Η Ρωσία ισχυρίζει ότι η χώρα βρίσκεται στα πρόθυρα εμφυλίου πολέμου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που βρίσκεται λοιπόν? Ας ξεκινήσουμε με τον Γκίφερ Χόφστατ στο Νέο Γύρο. Έχω λάβει εχθές μόλις επιστολή από τον Γκάρι Κάσπαροφ, τον μεγάλο σκακιστή, τον πρωταθλητή του σκακιού. Επιστολή αποσταλήσα σε όλους μας, μάλιστα, απευθυνόμενη σε όλους μας, όπου μας λέει: κύριε Βερχόφστατ, και εσείς αλλά και οι άλλοι υποψήφοι για την Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την ηγεσία της Ευρώπης, πώς μπορείτε να δικαιολογήσετε την ύπαρξη της Ευρώπης εάν αποτύχει σε αυτή την κρίση της Ουκρανίας? Εάν δεν είναι ασφαλής η Ουκρανία, δεν μπορεί να ασφαλίσει και η Ευρώπη, μας λέει ο κύριος Κασπάροφ. Ο Πούτιν και άλλοι δικτάτορες θα βρίσκουν ελεύθερο πεδίο δράσης και θα πρέπει να παραδεχτείτε, να ομολογήσετε ότι τα κράτη τα έχετε εγκαταλείψει στη μοίρα τους. Πρέπει να αναλάβετε αποφασιστικά βήματα. Ο Γκάρι Κάσπαροφ είναι πράγματι, εντοπίζει πολύ σωστά τα προβλήματα. Πρέπει να κάνουμε κάτι αποφασιστικά και να ενοποιήσουμε τις προσπάθειές μας και τις δυνάμεις μας ώστε να επιβάλλουμε σοβαρές κυρώσεις βάρος του κυρίου Πούτιν, γιατί αυτή είναι η μόνη γλώσσα που αντιλαμβάνεται. Ο κύριος Τσίπρας. Κύριε Τσίπρα, ποια είναι η θέση σας για το θέμα της Ουκρανίας? Η Ευρώπη δυστυχώς πειραματίζεται ξανά με τα υλικά του ψυχρού πολέμου. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πισωγύρισμα. Ανοίγεται μια μεγάλη πληγή στην καρδιά της Ευρώπης. Και εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η πληγή δεν μπορεί να κλείσει ούτε με απειλές, ούτε με κυρώσεις. Χρειάζεται διάλογος και διπλωματία. Χρειάζεται πρώτα απ' όλα να μην αποδεχθούμε την άνοδο των νεοναζί σε μια ευρωπαϊκή κυβέρνηση και να μην αναγνωρίσουμε μια κυβέρνηση στην Ουκρανία με τους νεοναζί στην εξουσία. Αυτό είναι στίγμα για τον ευρωπαϊκό πολιτισμό. Χρειάζεται να δώσουμε τη δυνατότητα στον ουκρανικό λαό να είναι ο μόνος κυρίαρχος που θα αποφασίσει για το μέλλον του μέσα από, μέσα από τις προβλεπόμενες συνταγματικές διαδικασίες. Και χρειάζεται να απαιτήσουμε το διάλογο στα πλαίσια του ΟΑΣΕ, να απαιτήσουμε να φύγουν να μην υπάρξει στρατιωτική παρέμβαση ούτε από το ΝΑΤΟ ούτε από την πλευρά της Ρωσίας, προκειμένου να δώσουμε μια ευκαιρία στην ειρήνη. Here we are. Εδώ είμαστε λοιπόν. Σκα Κέλλερ. Είναι σαφές ότι πρέπει να γίνει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτευχθεί μια ειρηνική λύση. Άρα χρειάζεται διάλογος, ενισχυμένος διάλογος, πολύς διάλογος. Χρειάζεται επίσης να καταστήσουμε πολύ σαφές ότι δεν πρόκειται να δεχθούμε κάποια από τα θέματα που προβάλλει ο Πούτιν, όπως η προσάρτηση της Κριμαίας. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι σε αυτό. Οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν ήταν σωστές. Πρέπει όμως να κάνουμε και άλλα πράγματα. Για παράδειγμα, να μιλήσουμε για όπλα που εξακολουθούν να εξάγονται από χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Ρωσία. Αυτή η εξαγωγή πρέπει να σταματήσει κατεπηγόντως, διότι κάποιοι δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Επίσης, εξαρτώμεθα υπερβολικά από τη Ρωσία για την ενέργεια. Εμείς οι πράσινοι πάντοτε ζητήσαμε μεγαλύτερη ανεξαρτησία για την ενέργεια.
πρέπει να ξεκινήσουμε την προσπάθεια αυτή. Πώς θα επιτύχουμε την αποδοτικότητα της ενέργειας? Με την επένδυση στις δικές μας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που θα μας καταστήσουν ανεξάρτητους και βεβαίως την οικονομία μας πιο ανθεκτική. Κύριε Γιούνκερ, μήπως χρειαζόμαστε πιο ισχυρή και στεναρή ευρωπαϊκή θέση? Είπαμε όχι στον κύριο Πούτιν, ότι είναι απαράδεκτη αυτή η στάση. Το επιβάλαμε κυρώσεις που δεν είναι επαρκώς ισχυρές. Θα πρέπει να αυξήσουμε την ένταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας, αν δεν αλλάξει τακτική και συμπεριφορά η Ρωσία. Και οι κυρώσεις θα πρέπει να αφορούν κυρίως τις χρηματικές ροές μεταξύ Ρωσίας και Ευρωπαϊκών Χρηματοπιστωτικών Κέντρων. Πόλεμο δεν θέλουμε να κάνουμε. Η Ευρώπη είναι ήπια δύναμη, όπως ονομάζεται. Soft power. Έχουμε κάνει αρκετούς πολέμους. Έχουμε αρκετά στρατιωτικά κινητήρια στην Ευρώπη. Θα πρέπει να έχουμε διάλογο με τη Ρωσία και και στο όνομα των ευρωπαϊκών αξιών και ιδεών να πούμε όχι στον Πούτιν και ότι είναι απαράδεκτα αυτά που κάνει. Ευχαριστώ. Jean-Claude Juncker, ο Μάρτιν Σούλτς. Συζητούμε για πόλεμο. Ας είμαστε ειλικρινείς. Υπάρχει πραγματικός κίνδυνος εμφυλίου στην Ουκρανία. Η ερώτησή σας ήταν... Ποιος είναι ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ακριβώς, λέει κύριε Ματζόνι. Μα η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι στρατιωτική δύναμη. Οτιδήποτε λοιπόν μπορούμε να κάνουμε για να αποφύγουμε τη στρατιωτική αντιπαράθεση, που δεν είναι θεωρητικό ζήτημα και ερώτημα, είναι πραγματικά και είναι πραγματικά δυνατόν, θα πρέπει να το κάνουμε. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω και επί τη ευκαιρία θα ήθελα να υποστηρίξω τα κράτη της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, τα κράτη-μέλη μας. Πιστεύω λοιπόν ότι κάθε είδους κύρωση και μέτρο θα πρέπει να αποφασίζεται και να υλοποιείται. Από την άλλη όμως χρειάζεται και μια άλλη στρατηγική. Παράλληλη, η στρατηγική των Υπουργών των Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προσπάθησαν με το δεύτερο γύρο στη Γενέβη με τις διαπραγματεύσεις και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να βοηθήσουν στην ουσιαστική διεξαγωγή των προεδρικών εκλογών στις 25 Μαΐου στην Ουκρανία. Κάτι που θα πρέπει να υποστηρίξει και η κυβέρνηση της Ρωσίας. Ανώθευτες και καθαρές εκλογές. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ματζόνι. Υπάρχουν ανεξάρτητα κινήματα σε ορισμένα κράτη, κινήματα ανεξαρτητοποίησης, Φερρυππίν, στη Σκωτία, την Καταλωνία, αλλά και άλλες χώρες. Εάν γίνουν ανεξάρτητα τα κράτη αυτά που θέλουν να ανακηρύξουν την ανεξαρτησία τους, θεωρείτε ότι θα πρέπει να βγουν αυτομάτως μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Φερχόφστατ. Επιστρέφω από τη Βαρκελόνη που ήμουν εχθές. Νομίζω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να αναμειγνύεται εκεί. Είναι θέμα Ισπανών και Καταλανών, κατά την άποψή μου. Και σίγουρα δεν θα πρέπει να επεμβαίνουμε με ανετικό τρόπο, όπως έκανε ο κύριος Μπαρόζο και άλλοι ηγέτες του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος τις τελευταίες εβδομάδες. Ας τους αφήσουμε να αποφασίσουν εκείνοι, Ισπανοί και Καταλανοί. Δεν είναι δική μας δουλειά, δεν είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αναμειγνύεται σε τέτοια ζητήματα. Και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τι σκέφτονται οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να οικοδομήσουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση όπου η φωνή των πολιτών να μην μετράει σε τέτοια σημαντικά ζητήματα. Εν πάση περιπτώσει, εμείς θα πρέπει να διαδραματίσουμε ένα θετικό ρόλο στο διάλογο μεταξύ Ισπανών και Καταλανών, όχι αρνητικό, όπως είδαμε από τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τις τελευταίες εβδομάδες και μήνες. Ευχαριστώ. Κύριε Τσίπρα, εσείς τι άποψη έχετε από αυτό? Η Ευρωπαϊκή Αριστερά σέβεται το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης των λαών. Ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι εθνικισμοί, οι συγκρούσεις, οι εντάσεις ανάμεσα στους λαούς και στα έθνη δεν μπορεί να οδηγήσουν ποτέ, ποτέ δεν μπορούν να οδηγήσουν σε κάποιο θετικό αποτέλεσμα. Δεν πιστεύουμε ότι πρέπει να προκρίνουμε την αλλαγή συνόρων σήμερα στην Ευρώπη. Πρέπει να σεβαστούμε το δικαίωμα των λαών να κρίνουν αυτοί το μέλλον τους, ταυτόχρονα να σεβαστούμε το διεθνές δίκαιο. Πιστεύουμε, για παράδειγμα, ότι θα μπορούσε στην περίπτωση της Καταλωνίας ή της Σκωτίας να υπάρξει μια πιο ενισχυμένη αυτονομία μέσα στα πλαίσια μιας ομοσπονδιακής κοινότητας. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, να γίνει κάτι παρόμοιο και με την υπόθεση της Ουκρανίας. Η Ουκρανία πρέπει να είναι γέφυρα ανάμεσα στη Ρωσία και την Ευρώπη. Όχι πεδίο διχασμού. Με κυρίαρχο τον Ουκρανικό λαό, και αν το θελήσει, γιατί όχι, με μια ομοσπονδιακή δομή που θα βοηθάει στην ειρήνη και τη συμφιλίωση. Thank you. Σκα Κέλλερ. Ευχαριστώ. Εσείς, Σκα Κέλλερ. Το δικαίωμα των ανθρώπων να αποφασίσουν για το μέλλον τους είναι πολύ σημαντικό.
και οι Σκότοι και οι Καταλανοί θα πρέπει να έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν για το μέλλον τους και για το μέλλον του κράτους τους. Αν ήμουν πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα καλοδεχόμουν το ενδεχόμενο να γίνουν ανεξάρτητοι και βεβαίως θα τους υποδεχόμουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια μικρή τεχνική λεπτομέρεια ρύθμισαν και προχωρώ τώρα στον κύριο Γιούνκερ. Προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν σόφρο να μην αναμειχθούμε σε αυτό το θέμα. Είναι ένα ζήτημα αρμοδιότητας του Ηνωμένου Βασιλείου και του Βασιλείου της Ισπανίας. Εγώ είμαι υπέρ της αρχής ότι κάθε φορά θα πρέπει να σεβόμαστε τα εθνικά συντάγματα. Τα συντάγματα των κρατών θα πρέπει να γίνονται σεβαστά. Κατά τα λοιπά, για το πρόβλημα αυτό, εμείς θα πρέπει να σιωπούμε. Μάρτιν Σούλτς, μήπως θέλετε να χρησιμοποιήσετε το τζόκερ σας. Μάρτιν Σούλτς, δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτος. Είμαστε μια ένωση κυριάρχων κρατών. Άρα, οι χώρες αποφασίζουν με βάση τα εθνικά τους συντάγματα, που είναι και διαφορετικά. Όπως είπε και η συνάδελφος Σκέλερ, η Σκωτία θα κάνει δημοψήφισμα το φθινόπωρο. Άλλες χώρες μπορεί να μην προβλέπουν τέτοιου είδους δημοψήφισμα. Ως εκ τούτου, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι σε θέση να δώσει απάντηση ομοιόμορφη στο ερώτημα αυτό. Εάν, για παράδειγμα, η Σκωτία υπερψηφίσει με το δημοψήφισμα την ανεξαρτητοποίησή της και καταστεί ανεξάρτητο κράτος, τότε θα πρέπει να ξεκινήσει ενδεχομένως μια διαδικασία για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για άλλες χώρες όμως μπορεί να είναι διαφορετικό αυτό. Θα πρέπει να δούμε βεβαίως τι εξέλιξη θα έχει το δημοψήφισμα αυτό στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά δεν ισχύει το ίδιο και σε άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε λοιπόν να κάνουμε ούτε μία παρέμβαση όσον αφορά τα εθνικά συντάγματα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η κυρία Ματζόνη. Θα προχωρήσω σε ένα πολύ διαφορετικό θέμα. Σήμερα στην Ιταλία δημοσιεύθηκαν τραγικές εικόνες από τα όσα έλαβαν χώρα στα νυχτά της Λαμπεντούσα. Θα ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε ότι η μετανάστευση είναι ένα ζήτημα το οποίο θα πρέπει να αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη ή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κίφερ Χόφστατ. Όχι τα κράτη-μέλη, διότι τα κράτη-μέλη είναι υπεύθυνα τώρα. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι μια κοινή μεταναστευτική πολιτική, όχι αυτή που έχουμε τώρα. Χρειαζόμαστε μια πολιτική για νόμιμη μετανάστευση, οικονομική, που χρειάζεται στην Ένωση. Η Αυστραλία, ο Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν τέτοια πολιτική. Εμείς τη στερούμαστε. Συμπέρασμα και αποτέλεσμα. Έχουμε όλο και περισσότερη παράνομη μετανάστευση, γιατί δεν επιτρέπουμε την νόμιμη. Δεν έχουμε πολιτική για νόμιμη μετανάστευση. Και δεύτερον, όλο και περισσότερο έχουμε λαθρεμπόριο ανθρώπων, εμπόριο ανθρωπίνων όντων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά είναι απαράδεκτα. Τα θέματα της διακίνησης ανθρώπων και για το άσυλο δεν θα πρέπει να υπάρχει μεταξύ των κρατών ανταγωνισμός, αλλά ένα σύστημα δίκαιο, με δίκαιες συμφωνίες μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Συρία. Τι κάναμε για τους πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία? Πηγαίνουν όλοι στην Ιορδανία, την Τουρκία και μόνο λίγες χιλιάδες έχουν έρθει στην Ευρώπη και τους έχουμε υποδεχτεί. Είναι σκάνδαλο. Αν δείτε τι τραγωδίες συμβαίνουν στη Συρία. Ο κύριος Τσίπρας για τη μετανάστευση. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας πω ότι είναι οξύμορο, παράξενο να θέλουμε να αντιμετωπίσουμε ένα παγκόσμιο πρόβλημα όπως αυτό των μεταναστευτικών ροών τη στιγμή που τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρηματοδοτούν ή συμμετέχουν σε πολεμικές επιχειρήσεις στη Λιβύη, σε άλλες περιοχές του πλανήτη, εκεί όπου δημιουργούνται εστίες μετανάστευσης, διότι αυτοί οι άνθρωποι στο Αφγανιστάν δεν έχουν άλλη προοπτική από το να εισρεύσουν στη Δύση, στην Ευρώπη, για να βρουν μια καλύτερη ζωή για το μέλλον τους. Δεν είναι αποτελεσματική η πολιτική της καταστολής. Είναι απαράδεκτο για τον πολιτισμό μας, τον ανθρωπισμό μας, να έχει μετατραπεί η Μεσόγειος θάλασσα σε νεκροταφείο. Πρέπει να αλλάξει η ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική, να αναθεωρηθεί η πολιτική του ασύλου, το Δουβλίνο 2, και να δοθούν κονδύλια προκειμένου να υποστηριχθούν οι χώρες υποδομής, αλλά να υπάρξει και μια δίκαιη μοιρασιά της ευθύνης για το πώς οι χώρες της Ευρώπης θα υποδεχθούν αυτούς τους ανθρώπους, διότι Ευρώπη σημαίνει αλληλεγγύη. Thank you. Σας ευχαριστώ. Εσείς, Σκάκελερ. Αυτό που βλέπουμε στην Ευρώπη είναι απαράδεκτο. Αφήνουμε τους ανθρώπους να πνίγονται στη Μεσόγειο. Και όταν ξεκινά η Ιταλία το project Mare Nostrum για να υποδέχεται καλύτερα
μετανάστες, να τους σώζει από τα μικρά βαρκάκια. Α, όλοι βγαίνουν και λένε, α, αυτό είναι κίνδυνος, διότι θα προσελκύσει και άλλους μετανάστες. Αυτό είναι απαράδεκτο και πρόκειται για αόργανο της Ένωσης. Όταν μιλούμε για νόμη μετανάστευση, απόλυτα συμφωνεί. Χρειαζόμαστε νόμη μετανάστευση, χρειαζόμαστε ένα πλαίσιο να μπορούν οι άνθρωποι να έρχονται εδώ και να ζητούν άσυλο. Γιατί έχουν ανάγκη προστασίας. Άνθρωποι που έρχονται από την Συρία ή από άλλες εστίες κρίσεως στον κόσμο. Δεν πάνε στην Ευρώπη όλοι, πάνε αλλού. Και χρειαζόμαστε και υποδοχή άλλων μεταναστών. Γιατί όμως καμιά χώρα μέλος δεν έχει συμφωνήσει καν να ομιλήσει περί νόμιμης μετανάστευσης? Τι κάνουν εθνικές κυβερνήσεις? Δεν βλέπουν ότι έρχονται οι άνθρωποι αυτοί εδώ, στείνουν σε μια ενωμένη Ευρώπη που έχει κερδίσει και το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης? Κύριε Ζιγκέ, χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία για να ρυθμιστεί το θέμα της νόμιμης μετανάστευσης. Δεν επιτρέπεται να συνεχιστεί η παρούσα κατάσταση. Αυτό όμως δεν πρόκειται να εμποδίσει την παράνομη μετανάστευση. Γι' αυτό το θέμα θα πρέπει να δράσουμε με μεγαλύτερη δέσμευση και σθένος. Θα ήθελα τα κράτη-μέλη της Ένωσης να σταματήσουν, να μειώνουν, να περιορίζουν τον προϋπολογισμό για την αναπτυξιακή βοήθεια. Θα πρέπει να λύνονται τα προβλήματα εκεί που δημιουργούνται. Δεν μπορούμε να δεχτούμε ότι φτωχοί άνθρωποι, Αφρικανοί, Ασιάτες, θα πρέπει να παίρνουν το πλοίο για να πνιγούν στη Μεσόγειο. Θα πρέπει να βοηθήσουμε και τους φτωχούς και εκείνους που υφίστανται όλα αυτά τα δεινά επιτόπου. Να σταματήσουν αυτές οι μόνιμες περικοπές για κακώς νοούμενους δημοσιονομικούς λόγους του προϋπολογισμού για την αναπτυξιακή βοήθεια. Ο κύριος Σούλτς. Η σειρά σας. Καταρχάς, χαίρομαι πολύ που ο Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ μας λέει ότι χρειάζεται ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Το έχω πει και εγώ. Και μου είχαν επιτεθεί τότε οι Γερμανοί μοϊδεάτες του, που είναι οι κύριοι υπέτη για τα όσα συμβαίνουν στην Μεσόγειο αυτή τη στιγμή. Το σύστημα νόμιμης μετανάστευσης, λοιπόν, ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης είναι κάτι το οποίο έχουν όλα τα μεγάλα κράτη του κόσμου, Καναδάς, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Αυστραλία. Η Ευρώπη μόνο δεν έχει. Χρειάζεται λοιπόν ένα σύστημα νόμιμης μετανάστευσης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα προσωρινής προστασίας των προσφύγων από χώρες που αντιμετωπίζουν εμφύλιο πόλεμο ή οικολογικές καταστροφές, φυσικές καταστροφές. Χρειαζόμαστε προστασία για τους πολιτικούς πρόσφυγες. Αυτά είναι τρία βήματα, λοιπόν. Μια προσέγγιση σε τρία βήματα. Είπε ο κύριος Φερχόφστατ ότι θα πρέπει να τον αναλάβει η Ευρώπη αυτό. Βεβαίως δεν πρέπει να τα αφήσουμε στα κράτη-μέλη μόνο. Και στη δική μου επιτροπή τα κράτη-μέλη θα τίθενται ενώπιον των ευθυνών τους και θα τα καλώ να αναλάβουν τις ευθύνες τους. Ευχαριστώ πολύ. Με το Σέγγεν τους τις πήραμε όμως τις ευθύνες, λέει ο κύριος Φερχόφστατ. Κυρία Ματζόνη, ένα λεπτό όμως, γιατί θέλουμε να δούμε τι γίνεται και έξω από την αίθουσά μας, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι πολλοί αυτοί που θέλουν να μας μιλήσουν, για να τους ακούσουμε. Ναι, όντως δουλεύουν εντατικά τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης απόψε, με 5 χώρες, Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία, Βέλγιο μεταξύ αυτών. Έχουμε τις γλώσσες εδώ που χρησιμοποιούνται, τα αγγλικά βεβαίως ως πρώτη γλώσσα, η πιο πολύ χρησιμοποιούμενη, μετά η γαλλική και ούτω καθεξής. Πάνω από 10.000 ιδιώτες έχουν μπει στη συζήτηση αυτή μέσω του Twitter, με το hashtag Tell Europe. Μόνικα. Ναι, εγώ όμως θέλω να μου πεις για αυτές εδώ τις λέξεις που βλέπουμε στην οθόνη. Νομίζω ότι είναι καλή ιδέα και πρόταση για να προχωρήσουμε τη συζήτησή μας με βάση αυτές τις λέξεις. Ας προχωρήσουμε λοιπόν στον τελευταίο γύρο ερωτήσεων, γιατί θα πρέπει να μας πείτε τι βλέπετε για την Ευρώπη, για το μέλλον της Ευρώπης. Στο νέο γύρο των ερωτήσεων λοιπόν θα ξεκινήσει η Σκα Κέλλερ, την οποία ρωτώ ποιες είναι οι προσωπικές σας απόψεις για τα θρησκευτικά σύμβολα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να υπάρχουν σταυροί σε δημόσια κτίρια? Πρέπει οι γυναίκες να μπορούν να φορούν την μουσουλμανική μαντήλα? Θρησκευτικά σύμβολα λοιπόν, ποιες είναι οι απόψεις σας? Ευχαριστώ, μου φάγατε 2 δευτερόλεπτα. Θρησκευτικά σύμβολα δεν είναι και απαραίτητο να ρυθμιστεί το θέμα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Πιστεύω ότι η προσωπική ελευθερία του ατόμου πρέπει να διαφυλαχθεί. Χρειάζεται ένα είδος ουδετερότητας. Ταυτόχρονα, να επιτρέπουμε σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να φορούν
μαντήλα να μπορούν να εμφανίζονται και σε δημόσια μέρη. Δεν χρειάζεται να ρυθμίσουμε τίποτε στο ευρωπαϊκό επίπεδο, γιατί εξαρτάται και από το τοπικό πλαίσιο πολύ συχνά το θέμα αυτό. Όμως είναι σημαντικό να μπορεί κανείς να διαφυλάξει το δικαίωμα να εκφράζεται σχετικά, εφόσον βεβαίως δεν παρεμβαίνει στα δικαιώματα των άλλων. Κύριε Φερχόφστατ, εσείς πώς το βλέπετε? Εγώ είμαι υπέρ ενός νόμου κατά των διακρίσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά υπάρχουν κάποιες αξίες σκά που είναι τόσο σημαντικές, ώστε μην υπόκεινται στην επικουρικότητα. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν πρόκειται για την ελευθερία του τύπου, ελευθερία της θρησκείας. Και άλλα θέματα δεοντολογικά και ηθικά. Και άλλα θέματα, λέω. Επιστρέφω από την Ισπανία. Κάτι σημαίνει αυτό, ότι γίνεται εκεί όλη η συζήτηση για την άμβλωση και την νομοθεσία για τις αμβλώσεις. Νομίζω ότι χρειαζόμαστε να ισχύουν οι βασικές αρχές και αξίες παντού με μια ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων, το συντομότερο μάλιστα, που να τα επιτρέπει ή να τα απαγορεύει. Κοιτάξτε, θέλετε, μπορούμε να συνεχίσουμε αυτό που κάνει ο κύριος Όρμπαν. Κάθε τρεις και λίγο αλλάζει το σύνταγμά του στην Ουγγαρία για να βάλει τις δικές του αξίες στο σύνταγμα. Η πραγματικότητα ποια είναι? Ότι ορισμένες μειονότητες δεν προστατεύονται. Ορισμένες θρησκείες πραγματικά δεν έχουν την ελευθερία της λατρείας. Είναι οπωσδήποτε απαραίτητη μια ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα σας αφήσω άλλα 5 δευτερόλεπτα, γιατί παρενέβη κυρία Κέλλερ, ο κύριος Γιούνκερ. Νομίζω ότι μια ευρωπαϊκή νομοθεσία κατά των διακρίσεων έχει νόημα. Υπάρχουν μεγάλες αξίες παντού, βρίσκουν εφαρμογή. Κάθε φιλοσοφία, κάθε θρησκεία, κάθε σχέση απέναντι στη ζωή έχει νόημα. Τι δουλειά έχει όμως η Ευρωπαϊκή Ένωση να αναμειχθεί σε αυτή την άσκηση? Δεν χρειάζεται ευρωπαϊκή νομοθεσία σε σχέση με το πώς βλέπουν τη ζωή κάποιοι. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ορίσει κάποιες αρχές, αδιαπραγμάτευτες μεν, αλλά να μην αναμειχθούμε σε περιφερειακές παραδόσεις, σε εθνικές παραδόσεις. Έχει αρκετή δουλειά η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μην χρειάζεται οπωσδήποτε να επεμβαίνει και σε τέτοιες συζητήσεις. Ναι, στις αρχές και την υποστήριξη, αλλά υπάρχουν και εθνικές παραδόσεις. Σας αφήσουμε τα κράτη-μέλη όσο δεν παραβιάζουν τις μεγάλες αρχές. Ο κύριος Τσίπρας, τι θέση έχετε από αυτού για τη θρησκεία? Κάθε πολίτης που ζει σε μια χώρα, κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πρέπει να σέβεται τους κανόνες, τους συνταγματικούς της χώρας αυτής. Όμως και κάθε χώρα, κάθε κράτος, οφείλει να σέβεται τις πολιτισμικές παραδόσεις του κάθε πολίτη. Θεωρούμε αναφέρετο δικαίωμα όλων των πολιτών που κατοικούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν δυνατότητα να πιστεύουν σε όποιον Θεό θέλουν και να ασκούν τη λατρεία τους. Με αυτή την έννοια, θεωρούμε ότι είναι πολύ επικίνδυνο ένα κύμα αναχρονισμού και συντηρητισμού που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη. Και ιδιαίτερα πολύ επικίνδυνο όταν αυτό έχει να κάνει με συγκρούσεις πάνω στη θρησκεία. Και δράτω με της ευκαιρίας να πω ότι επίσης αναχρονισμός και συντηρητισμός είναι όσα βλέπουμε στην Ισπανία με τους νόμους που απαγορεύουν τις αμβλώσεις, που μας γυρνάνε πάρα πολλά χρόνια πίσω στις πιο συντηρητικές εποχές του δικτάτορα Φράγκο της Ισπανίας. Είναι μια εξέλιξη που πρέπει να την αποτρέψουμε και πρέπει να αγωνιστούμε σε όλη την Ευρώπη γι' αυτό. Thank you. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Σούλτς. Νομίζω ρωτήσατε για τις μαντήλες, έτσι δεν είναι, και τα θρησκευτικά σύμβολα στα δημόσια κτίρια, λαμβάνοντας υπόψη και τους ιδιαίτερους κανόνες των χωρών μελών. Αλλά πρέπει ένα πράγμα να είναι σεβαστό. Η ελευθερία του καθενός να εκφράζει τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις μέσω συμβόλων, ή για παράδειγμα οι μουσουλμάνοι δείχνουν την πίστη τους και αυτοί που δεν πιστεύουν επίσης. Οι δημόσιοι χώροι είναι και οφείλουν να παραμείνουν ουδέτεροι, διότι στο δημόσιο χώρο έχει χώρο ο καθένας, έχει τόπο ο καθένας. Εκεί πρέπει να επιμείνω. Στο όνομα των μη διακρίσεων, ο δημόσιος χώρος είναι ελεύθερος. Μπορώ να δείξω τι πιστεύω, αλλά στο δημόσιο χώρο δεν μπορούμε να δεχθούμε να υπάρχουν εξαιρέσεις. Υπάρχει ένας κίνδυνος συντηρητικής οπισθοδρόμησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πρέπει να αγωνιστούμε κατά αυτού. Είναι αλήθεια. Ευχαριστώ για τις απαντήσεις και να επανέλθω στις προηγούμενες εκλογές. Σε ολόκληρη την Ευρώπη, μόνο 43% των ψηφοφόρων ψήφισαν
στις τελευταίες εκλογές. Ποιος φέρει την ευθύνη άραγε για το γεγονός ότι το κοινό δεν προσέρχεται στις κάλπες? Τι είναι το πρόβλημα δικό τους, δικό σας, Σκάι Κέλλερ? Εγώ δεν πιστεύω ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το τι γίνεται στην Ευρώπη. Νομίζω ότι ενδιαφέρονται πολύ. Προφανώς όμως υπάρχει το αίσθημα ότι δεν πρόκειται να γίνουν αλλαγές, δεν θα είναι αποτελεσματικές οι αλλαγές, ό,τι και να ψηφίσουν. Εκεί νομίζω βρίσκεται το πρόβλημα. Βλέπουμε μια έλλειψη εμπιστοσύνης στους θεσμούς, όπως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Και εκεί πρέπει να παρέμβουμε. Πρέπει να δείξουμε καθαρά ότι μπορούμε να αλλάξουμε πράγματα στο ευρωπαϊκό επίπεδο. Έχουμε ιδέες. Εμείς προτείνουμε. Τι προτείνουν οι πράσινοι για την οικονομία, για τους νέους, για την ενίσχυση της δημοκρατίας, να δοθεί πιο ισχυρή φωνή στους πολίτες. Και χρειάζεται όντως να ενισχύσουμε την ευρωπαϊκή αυτή δημοκρατία. Και δεν εννοώ μόνο να τους στείλουμε να ψηφίζουν. Η δημοκρατία είναι πολύ περισσότερο από την ψήφο. Να ακούγεται τη φωνή των ανθρώπων διαρκώς και όχι μόνο μια φορά κάθε 5 χρόνια. Πρέπει όμως να μιλήσουμε και για θέματα. Να συζητήσουμε και καθημερινά για το ποια είναι η καλύτερη λύση για την Ευρώπη. Η Α ή η Β κατεύθυνση. Και για αυτά τα επίκαιρα θέματα οι άνθρωποι θα δείξουν ότι ενδιαφέρονται και πολύ. Και πρέπει να πάμε από τις 22 στις 25 Μαΐου και να τους εξηγήσουμε και αυτοί να ψηφίσουν. Κύριε Verhofstadt. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι να έχουμε πολιτικούς που να υπερασπίζονται την Ευρώπη. Μέχρι τώρα υπερασπιζόμαστε την Ευρώπη πάντα με το καλό μεν επιχείρημα της ειρήνης. Αλλά οι νέοι χρειάζονται και άλλα επιχειρήματα, δουλειές, να φτιάξουμε την οικονομία μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο να διαφυλάξουμε κάποιες αρχές που δεν μπορεί κανείς να τις διαφυλάξει σε εθνικό επίπεδο. Είναι αδύνατο. Ας πούμε, η ιδιωτική ζωή και οι δημόσιες ελευθερίες μετά την NSA και το Snowden θα πρέπει το συντομότερο να εγκρίνουμε ένα κανονισμό για προστασία στην Ευρώπη, για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των προσωπικών δεδομένων των πολιτών και ιδίως των νέων μας. Και όχι μόνο αυτό, με τη νέα απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου για την Google είμαστε στο σωστό δρόμο. Διότι τι λέγει το δικαστήριο? Θα πρέπει κανείς να έχει το δικαίωμα και στη λήθη. Το λέει στην νομοθεσία. Δηλαδή και να είναι κανόνας η ιδιωτική ζωή και η προστασία της. Και είμαι βέβαιος ότι έτσι θα επανέλθουν στην ευρωπαϊκή ιδέα και οι νέοι μας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Juncker. Πρέπει να πάψουμε να μιλάμε για την Ευρώπη όπως έχουμε συνηθίσει μέχρι τώρα να το πράττουμε. Πολύ συχνά οι εθνικές κυβερνήσεις απεκδίονται των ευθυνών τους όταν έρθει η ώρα να αναλάβουν ευθύνες σχετικά με την Ευρώπη. Θεωρούν, λένε ότι είναι υπεύθυνοι για τα πάντα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σαν να μην έχουν κανένα ρόλο και καμία ύπαρξη οι εθνικές κυβερνήσεις στα εθνικά κοινοβούλια. Νομίζω ότι θα πρέπει να ξαναυπερασπιστούμε την Ευρώπη σαν όραμα, σαν ιδεώδες και να εξηγήσουμε στους νέους ότι αποδυναμώνεται η Ευρώπη. Εάν κινδυνεύουμε να έχουμε ποσοστό 4% για των νέων στο συνολικό πληθυσμό της Ευρώπης αρχές του επόμενου αιώνα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να κερδίσουμε αυτήν τη γενιά. Και δεν πρέπει να λησμονούμε ότι είχαμε πολέμους, Γαλλία ενάντια στη Γερμανία, ο ένας απέναντι στον άλλον, όπως τώρα βλέπουμε την Ουκρανία. Πρέπει λοιπόν να πιστέψουμε όλοι ότι μπορούμε να προστατέψουμε τους πολίτες μας χάρη στην Ευρώπη. Ο Αλέξης Τσίπρας, παρακαλώ. Το καλύτερο έλλειμμα σήμερα στην Ευρώπη είναι το έλλειμμα δημοκρατίας. Και οι πολίτες απέχουν διότι δεν πιστεύουν ότι η ψήφος τους και η φωνή τους μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη χάραξη στρατηγικής και αλλαγής της πορείας της σημερινής Ευρώπης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όλο ένα και χάνει αρμοδιότητες. Η Σύνοδος Κορυφής είναι μια σύνοδος 28 αρχηγών που στο τέλος αποφασίζουν αυτό που επιθυμεί η κυρία Μέρκελ. Και αλήθεια, θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Juncker, τι έγινε σε αυτή την παρασκηνιακή Σύνοδο των Κανών, όπου ο κύριος Μπαρόζο και εσείς συμμετείχατε σε διαβουλεύσεις προκειμένου να αντικατασταθούν δύο εκλεγμένες κυβερνήσεις στην Ελλάδα και στην Ιταλία, προκειμένου να έρθουν τεχνοκράτες, τραπεζίτες για να συνεχίσουν τη λιτότητα? Και για ποιο λόγο εσείς ήσασταν αυτοί που έπρεπε να επιβάλλετε σε μια χώρα τι είδους δημοψήφισμα πρέπει να κάνει, όταν πριν μας είπατε ότι σέβεστε το Σύνταγμα που ορίζει σαφώς αυτές τις διαδικασίες, το Σύνταγμα της Ελλάδας εν προκειμένου? Thank you. Σας ευχαριστώ. Μάρτιν Σούλτς, τι άποψη έχετε γι' αυτό? Η ερώτησή σας ήταν
Για ποιο λόγο ήταν τόσο χαμηλή η συμμετοχή στις εκλογές? Νομίζω ότι στο παρελθόν ήταν βαρετές οι ευρωεκλογές, δεν υπήρχε αντιπαράθεση και υπήρχε και κατάχρηση από τις εθνικές κυβερνήσεις ως ενδιάμεσες εκλογές ειδόθηκαν. Και βλέπουμε από το σημερινό debate ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλάζουμε. Πηγαίνουμε προς περισσότερη δημοκρατία και πιο μεγάλη διαφάνεια αντιπαράθεση στη συζήτηση και είναι βήμα προς τα εμπρός. Έχουμε 27 εκατομμύρια ενέργους στην Ένωση. 6 εκατομμύρια νέους ανέργους, άνδρες και γυναίκες. Έχουμε τη μεγαλύτερη φοροαποφυγή και φοροδιαφυγή από ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι φορολογούμενοι πληρώνουν τα σπασμένα των κερδοσκόπων. Περιμένουν όχι περισσότερη Ευρώπη, αλλά μια άλλη Ευρώπη. Και αν συζητήσουμε συγκεκριμένες προτάσεις πώς θα αλλάξει η Ευρώπη για μεγαλύτερη και περισσότερη δικαιοσύνη, τότε είμαι βέβαιος ότι θα επανέλθει η εμπιστοσύνη των εκλογέων και θα πάνε στις εκλογές να ψηφίσουν. Ευχαριστώ. Ας μιλήσουμε για τη διαφθορά, λοιπόν. Μέχρι πού θα φτάσει, πιστεύετε, η Ευρωπαϊκή Ένωση για να καταπολεμήσει τη διαφθορά, πρώτον, και δεύτερον, εδώ, οι εκπρόσωποι των λόμπι στους διαδρόμους των Βρυξελών, πιστεύετε ότι είναι κομμάτι του προβλήματος, Κακέλερ? Ναι, βεβαίως και είναι μεγάλο κομμάτι του προβλήματος, διότι είναι πολλά τα λόμπι και οι εκπρόσωποι τους στους διαδρόμους μας, όχι μόνο εδώ όμως στο Κοινοβούλιο, αλλά και στους διαδρόμους Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με πολύ υψηλούς μισθούς που τους στέλνουν διάφορες ομάδες συμφερόντων και... Αυτό που δεν ακούγεται τελικά είναι η φωνή των πολιτών. Την πνίγει η φωνή των λόμπι. Αυτούς που δεν ακούμε, λοιπόν, τους αληθινούς πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης, γιατί εδώ χρηματοδοτούν τα λόμπι, εδώ στέλνουν εκατομμύρια για να επηρεάσουν τους αρμόδιους για τη χάραξη της πολιτικής, όπως είμαστε εμείς, και να επηρεάσουν τους επιτρόπους. Και έχουμε πολλές φορές ανθρώπους που έρχονται με γραμμένες ήδη τις τροπολογίες και δεν έχουν ξεχάσει να βγάλουν την επικεφαλίδα της επιστολής που τους εστάλει από το ένα ή το άλλο λόμπι. Και έτσι βλέπουμε πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των λόμπι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και επίσης, βεβαίως, αντίστοιχα με τη διαφθορά, τα λόμπι, οι ομάδες συμφερόντων, οι ομάδες πίεσης, καταπνίγουν τη φωνή των πολιτών. Αυτή πρέπει να ακούμε και όχι τα λόμπι. Κύριε Σπεργόφστατ, δεν μπορείς να απαγορεύσεις τα λόμπι. Το πρόβλημα είναι ότι από καιρούς καιρών, όπως το έχουμε δει και όλα στα τελευταία χρόνια και στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπάρχει διαφθορά που απορρέει από αυτό. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και βεβαίως αυτό θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε και να θεσπίσουμε νέους κανόνες. Υπάρχουν νέοι κανόνες. Στο τελευταίο κοινοβούλιο ενισχύθηκε η καταπολέμηση της διαφθοράς και των λόμπι. Το θέμα είναι ποιος σας εκπροσωπεί. Και ποιος εκπροσωπεί τις ομάδες πίεσης, είναι αυτοί που έρχονται ως ομάδες πίεσης. Εκτός από τα λόμπι και τη διαφθορά, το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που την ανέφερε και η Σκά Κέλλερ, είναι η έλλειψη ηγεσίας και η έλλειψη ανεξαρτησίας από τα κράτη και από τις πρωτεύουσες, κυρίως Παρίσι-Βερολίνο. Η ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής πρώτα παίρνει τηλέφωνο στο Παρίσι και το Βερολίνο, μάλλον αντίστροφα. Πρώτα το Βερολίνο, μετά το Παρίσι και μετά δρά. Αυτό είναι για μένα το βασικό πρόβλημα σήμερα, ότι έχουμε πάλι, αυτό που χρειάζεται είναι ηγέτης και όχι ένας γραμματέας του Συμβουλίου στην Κομισιόν. Jean-Claude Juncker. Νομίζω έχετε και μερικά τζόκερ που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κύριε Juncker. Βεβαίως θα πρέπει να πλαισιώνονται καλύτερα οι δραστηριότητες στο λόμπι. Είναι προφανές αυτό, με κάθε τρόπο να καταπολεμούμε τη διαφθορά και στα κράτη μας και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά δεν μπορεί κανείς να απαγορεύσει στις ομάδες συμφερόντων να προβάλλουν τα συμφέροντά τους. Αλλά κάθε βουλευτής και κάθε επίτροπος θα πρέπει να δημοσιεύει τις επαφές του και τις συνομιλίες του για να γνωρίζουν οι πολίτες με ποιον έχουν να κάνουν και αυτόν που εκλέξανε με ποιον συναναστρέφεται και συνδιαλέγεται. Αλλά να γίνουν οι πολίτες λομπίστες της δημοκρατίας, να πάνε να ψηφίσουν για να μην επηρεάζουν τα λόμπι, τα λιγότερο δημοκρατικά μέλη, τους λαϊκιστές και τους ακροδεξιούς. Αν θέλετε να καταπολεμήσετε τα λόμπι, να πάτε να ψηφίσετε στις εκλογές. Σαφέστατο. Σαφέστατο. Ο κύριος Τσίπρας, παρακαλώ. Το φαινόμενο της διαφθοράς είναι δομικό στην Ευρώπη. Ιδιαίτερα θα έλεγα στον Ευρωπαϊκό Νότο, πρέπει να το παραδεχθούμε αυτό. Και η καταπολέμηση της διαφθοράς δεν είναι μόνο υπόθεση των κρατών μελών.
είναι και υπόθεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν συνόλο. Πιστεύουμε ότι πρέπει να υπάρξει μια ευρωπαϊκή νομοθεσία αποτελεσματική για τη διαφάνεια και την καταπολέμηση της διαφθοράς. Πιστεύουμε επίσης ότι πρέπει να υπάρξει μια αποτελεσματική νομοθεσία για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, των ενδομηλικών συναλλαγών, των offshore εταιριών, που είναι και αυτά φαινόμενα διαφθοράς και φαινόμενα οικονομικού εγκλήματος. Και πιστεύουμε ότι όλα αυτά απαιτούν πολιτική βούληση από τις κυβερνήσεις και από την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι πίσω τους κρύβουν συγκρούσεις με πολύ μεγάλα συμφέροντα. Όπως για παράδειγμα στην Ιταλία, που προσπαθεί η δικαστική εξουσία να συγκρουστεί με την μαφία και τη διαπλοκή της με την πολιτική εξουσία. Thank you. Σας ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Σούλτς, παρακαλώ. Η διαφθορά, έχει δίκιο ο κύριος Τσίπρας, είναι ευρωπαϊκό φαινόμενο. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι στόχοι και των λόμπι και της διαφθοράς. Αυτό που χρειάζεται είναι κανόνες. Είχαμε ορισμένες περιπτώσεις και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και δύο μέλη, δύο ευρωβουλευτές, που υπέβαλαν τις τροπολογίες και έπεσαν μάλλον, υπέπεσαν σε διαφθορά. Και ο ένας είναι ήδη καταδικασμένος 4 χρόνια τώρα στην χώρα του. Δεν εξαρτάται μόνο από τον Μπαρόσο και την Μέρκελ, εξαρτάται από την θέληση των χωρών μελών να συνεργαστούν μαζί μας. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να προβληματιστεί, διότι είναι και μέσα στην στρατηγική μας των πρωτοβουλειών και της νομοθεσίας να καταθέσουμε το τι θέλουμε να κάνουμε και μετά θα το υποβάλουμε στα λόμπι. Χρειάζεται λοιπόν διαφάνεια με το μητρό των λόμπι από τη μια πλευρά και μετά να συνεχίσουμε. Αυτό πρέπει να κάνουμε ως Επιτροπή. Σκά Κέλλερ, έχει ένα τζόκερ να χρησιμοποιήσει. Ναι, είπατε ότι θα πρέπει να κάνει πράγματα το Κοινοβούλιο και ότι έχει ήδη κάνει μια προσπάθεια για να καταπολεμήσει τα λόμπι. Έχει κάνει όμως ένα μητρό, το οποίο είναι απλώς εθελοντικό. Δεν είναι υποχρεωμένα δηλαδή τα λόμπι να καταγραφούν σε αυτό, να καταχωριστούν. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε κάτι πολύ πιο αυστηρό, πολύ πιο αποφασιστικό. Θα πρέπει να καταχωρούμε οποιονδήποτε έρχεται στο Κοινοβούλιο και βεβαίως νομίζω ότι και ο κύριος Φερχόφστατ έχει πράγματα να δηλώσει, να αποκαλύψει. Πρέπει λοιπόν να είμαστε διαφανείς στις επιλογές που κάνουμε για την νομοθεσία σε κάθε μας βήμα. Και εσείς, κύριε Σούλτς, ξέρουμε ότι αποτρέψατε την Transparency International από μία έρευνα, όχι κυρία Ματζόνη, θα πρέπει να σας διακόψω γιατί έχει τελειώσει ο χρόνος σας. Κύριε Φερχόφστατ, η Σκά Κέλλερ μάλλον δεν το κάνει. Εγώ όμως χρησιμοποιώ το μητρό διαφάνειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, τις εντολές, δηλαδή τα καθήκοντα που εκτελώ, την αμοιβή και αποζημίωση που λαμβάνω από οτιδήποτε από αυτό. Οποιοςδήποτε δημοσιογράφος στην Ευρώπη μπορεί να κοιτάξει μέσα στο μητρό διαφάνειας και να δει ακριβώς τι εισπράττω και πόθεν. Γι' αυτό λοιπόν και ελπίζω να το πράτετε και εσείς. Καλώς. Θα θέλετε να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα. Εδώ έχουμε ένα πρόβλημα. Σας παρουσιάσαμε, σας συστήσαμε ως επίσημους υποψηφίους. Αλλά πολλοί νομίζουν ότι κανένας από εσάς δεν πρόκειται να είστε επόμενος πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι απαντάτε σε αυτό, η κυρία Κέλλερ? Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα κάποιος από εμάς να είναι πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και νομίζω ότι θα πρέπει να είναι και έτσι, διότι είναι πολύ μεγάλο άλμα προς τα εμπρός για την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία και τον πολίτη να εκλέγει ο πολίτης τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ορίζει άλλωστε και η συνθήκη της Λισαβόνας. Και αν τολμήσουν, υποτιθέστε ότι τολμήσουν οι ηγέτες να επιλέξουν κάποιον άλλον, παραβιάζουν τη συνθήκη της Λισαβόνας. Θα ήταν μεγάλο πλήγμα προς την Ευρωπαϊκή Δημοκρατία. Θα πρέπει να γίνει σεβαστή η φωνή των πολιτών. Αλλιώς δεν μπορούν να κάνουν σε κανένα μαθήματα ή να τον επιπλήττουν σε 5 χρόνια γιατί δεν πήγε να ψηφίσει. Εμείς θέλουμε περισσότερη δημοκρατία. Θέλουμε να υπάρχει περισσότερη Ευρώπη. Εδώ είμαστε και εναπόκειται στα κράτη-μέλη να σεβαστούν την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ο Γκι Βερχόφστατ. Νομίζω ότι είναι αδιανόητο
να επιλεγεί κάποιος άλλος, συμφωνούμε όλοι, κάποιος εκτός των πέντε. Η πρώτη μεγάλη μας συμφωνία, νομίζω συμφωνούμε όλοι σε αυτό σήμερα. Αλλά τώρα, πιο σοβαρά, μόνο κάποιος από μας μπορεί να είναι. Αλλιώς μπορούμε να κατεβάσουμε τα ρόλα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στην Ευρωπαϊκή Δημοκρατία γενικότερα. Αν ήταν απλώς ένα παιχνιδάκι που κάθε πέντε χρόνια θα παίζουμε και μετά έρχονται τα κράτη-μέλη, συνεδριάζουν και κλεισμένων των θυρών και αποφασίζουν να ορίσουν κάποιον άλλον. Απαγορεύεται αυτό. Δεν επιτρέπεται. Και εμείς συμφωνούμε και τα ευρωπαϊκά κόμματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο ότι ο υποψήφιος θα πρέπει να συγκεντρώσει μια πλειοψηφία. Όχι απαραίτητος εκείνος που είναι από το πρώτο κόμμα, μπορεί κάποιος να δοκιμάσει, υπάρχουν κανόνες κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και ισχύουν αυτοί. Δηλαδή, πρώτον, εκείνος που έχει συγκεντρώσει το καλύτερο αποτέλεσμα να προσπαθήσει να βρει αυτή τη συνένεση. Αλλά όχι κάποιος εκτός των πέντε εδώ υποψηφίων. Ο κύριος Γιούνκερ. 28 Πρωθυπουργοί και 28 κυβερνήσεις έχουν υπογράψει τη συνθήκη της Λισαβόνας. Το Κοινοβούλιο την έχει κυρώσει και προβλέπει η συνθήκη αυτή ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο πρέπει να λάβει υπόψη και να σεβαστεί τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Εάν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ή κάποια μέλη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου δεν το πράξουν, δεν το έπραταν, θα αποτελούσε αυτό άρνηση, ματέωση της δημοκρατίας. Και αυτό θα σήμαινε ότι δεν γίνονται σεβαστά τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών. Πράγμα το οποίο θα έχει σαν συνέπεια να μην πηγαίνει κανείς πλέον να ψηφίσει, γιατί θα του λέγαμε ότι είναι πολύ πιο σημαντική η απόφαση ενός πρωθυπουργού ή ενός υπουργού από την δική του ψήφο. Όχι, πρέπει ο πολίτης να έχει το λόγο στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Ο Αλέξης Τσίπρας. Η κρατικοποίηση της Ευρώπης έγινε και αυτό φαίνεται να αμφισβητείται. Μετά να μην παραξενευόμαστε ορισμένοι που οι πολίτες γυρνάνε την πλάτη, απέχουνε, αυξάνεται ο ευρωσκεπτικισμός. Εμένα όμως δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι φωνακτά σκέφτονται, όπως η κυρία Μέρκελ, ότι μπορεί να μην είναι κανένας από εμάς ο επόμενος πρόεδρος και ότι αδίκως σήμερα μαζευτήκαμε εδώ. Όταν θέλουν να προχωρήσουν σε τέτοιες καταστροφικές για τους λαούς πολιτικές επιλογές, πολιτικές που διχάζουν την Ευρώπη, τότε είναι δεδομένο ότι φοβούνται τη δημοκρατία, διότι φοβούνται την αντίδραση των λαών. Και έθεσα μια σειρά από ερωτήματα και στους άλλους υποψήφιους και για το αν πέτυχαν τα προγράμματα και για το τι έγινε στις Κάνες, κύριε Γιούνκερ, δεν απαντήσατε. Μπορώ να σας δώσω, αν θέλετε, τα τζόκερ μου για να απαντήσετε. Όμως το ερώτημα είναι ένα. Είτε η Ευρώπη θα προχωρήσει μπροστά με περισσότερη δημοκρατία, είτε το όραμα της Ενωμένης Ευρώπης δυστυχώς θα διαλυθεί και δυστυχώς για όλους μας. Μάρτιν Σούλτς, we need your position. Εσείς, κύριε Σούλτς, η ερώτησή σας είναι ενδιαφέρουσα. Καθημερινά την απαντώ και 20 φορές. Α, όχι, ναι, ασφαλώς θα απαντήσω. Νομίζω ότι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων είναι ελεύθεροι να κάνουν ό,τι θέλουν πίσω από κλειστές πόρτες. Όμως τελείωσε να εκλέγεται ο πρόεδρος και κλεισμένων των θυρών. Ένας από τους παρόντες υποψηφίους, ή η κυρία Κέλλερ, ή ένας από εμάς τους τέσσερις άνδρες, θα εκλεγεί πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αν τολμήσουν να εκλέξουν άλλο, η απάντηση είναι απλή. Δεν πρόκειται να επιτύχει πλειοψηφία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν πρόκειται να τον ψηφίσει. Υπάρχει και μια ενδιαφέρουσα πτυχή, ένα ενδιαφέρον στοιχείο. Καμία μεμονωμένη κυβέρνηση ή ηγέτης δεν έχει εκφράσει τέτοια άποψη. Μόνο η κυρία Μέρκελ είπε ότι δεν είναι αυτόματο, δεν υπάρχει αυτοματισμός. Καλά, ναι, αυτό είναι αυτονόητο. Και η ίδια δεν εξελέγει αυτομάτως στην Γερμανία, καγκελάριος, χρειάστηκε να κάνει πρώτα συνασπισμό. Ναι, ναι, χρησιμοποιώ τώρα τον τζόκερ μου. Λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν για να σας πω ότι βλέπετε μπροστά σας τον επόμενο πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και μόλις σας απάντησε. Νομίζω ότι έχουμε και άλλα τζόκερ τώρα εδώ. Όχι, δεν θα χρησιμοποιήσουμε τζόκερ. Οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν το δικό τους τζόκερ. Ωραία. Να περάσουμε, παρακαλώ, στην τελευταία μας ερώτηση. Ο καθένας θα έχει 30 δεύτερα
30, γιατί πλησιάζουμε προς το συμπέρασμα και το κλείσιμο. Τελευταία ερώτηση για το όραμα. Πείτε μας, για ποιο λόγο οι πολίτες θα πρέπει να ψηφίσουν εσάς, κυρία Κέλλερ, 30 δεύτερα. Τι προσφέρω εγώ σε εσάς, τους πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης που ζουν στην Ευρώπη, για να είμαι σαφέστερη. Θα εστιάσω σε μια Ευρώπη με αποτελέσματα για δουλειές, για κοινωνική προστασία και κατά της κλιματικής αλλαγής. Θα αναζωογονηθεί το ευρωπαϊκό όνειρο για την προστασία και τη φροντίδα για όλους. Οι πολίτες θα πρέπει να διεκδικήσουν και πάλι την Ευρώπη και μετά τις 25 Μαΐου αλλά και αργότερα. Αυτό σας προτείνω και αυτό σας προσφέρω. Ο Γκί Φερχόφστατ. Τόσα πράγματα που θέλω να κάνω, δεν μπορώ να σας τα πω μέσα σε 30 δευτερόλεπτα. Με αυτό ξεκινάω. Πάντως, θα ήθελα να πω πρώτα απ' όλα ότι χρειάζεται ηγετική μορφή και όραμα στην Ευρώπη. Όραμα για το μέλλον, γιατί αυτό ζητά ο πολίτης, αυτό περιμένει να δει από τον επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Και τρία πράγματα. Ρύθμιση, αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικονομίας. Δουλειές, δουλειές και δουλειές. Αυτό είναι το κύριό μου μήνυμα για τα επόμενα 5 χρόνια. Τα κατάφερα. Τα καταφέρατε, λέει η κυρία Ματζόνη, ο κύριος Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ. Θέλω μια Ευρώπη η οποία δεν θα καλλιεργεί τους διχασμούς. Θέλω να θέσω ένα τέρμα σε αυτούς τους τεχνητούς διχασμούς μεταξύ βορρά-νότου, παλαιών και νέων μελών, νέων και ηλικιωμένων. Θέλω μια Ευρώπη της φρόνησης και του συμβιβασμού. Μια Ευρώπη η οποία θα επιτρέψει στον Ευρωπαίο να την ξαναερωτευτεί. Κύριε Τσίπρας. I will use my jokers also. Okay. Πρώτα απ' όλα θέλουμε μια Ευρώπη που θα ανήκει στους λαούς της. Μια Ευρώπη των λαών. Πράγμα που σημαίνει ότι θα ενισχύσουμε τη δημοκρατία και τη συμμετοχή. Το κοινοβούλιο θα παίρνει τις σημαντικές αποφάσεις. Και οι πολίτες θα αποφασίσουν για τα κρίσιμα ζητήματα με δημοψηφίσματα. Όχι πια σε κλειστές πόρτες αποφάσεις. Όχι πια από διηγέτηση της λαϊκής βούλησης και της λαϊκής κυριαρχίας. Δεύτερον, θα προσπαθήσουμε άμεσα να διώξουμε την Τρόικα από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Την Καταστρόικα, όπως την έχουν ονομάσει και σωστά. Τρίτον, θα προχωρήσουμε σε μια διαδικασία ευρωπαϊκής διάσκεψης για μια βιώσιμη λύση για το χρέος, ώστε να βγούμε από την κρίση. Να βγούμε από την κρίση με αλληλεγγύη, με κοινωνική συνοχή και με δημοκρατία. Ευχαριστώ, κύριε Τσίπρα. Και ο κύριος Σούλτς τώρα. Μάλιστα. Η Ευρώπη είναι το ευρωπαϊκό οικοδόμημα, είναι ευρωπαϊκό σπίτι. Έχουμε το σκελετό, τώρα χρειάζονται τα παράθυρα και οι πόρτες για να βλέπουν οι πολίτες τι γίνεται στο εσωτερικό και ποιος αποφασίζει. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να φέρει πρώτα το συμφέρον του κοινού μέσου πολίτη. Εγώ έχω διατελέσει δήμαρχος, μέλος Δημοτικού Συμβουλίου, ευρωβουλευτής. Ξέρω ότι ο κόσμος υποφέρει στην Ευρώπη και θέλω να αλλάξω την Ευρώπη, να είναι καλύτερη ζωή για όλους στην Ευρώπη, ιδιαίτερα ευκαιρία στη νέα γενιά να έχει ένα καλύτερο μέλλον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Όλοι έχουν συμφωνήσει να δοθούν λίγα δευτερόλεπτα στην Σκακέλα. Συζητήσαμε την Ευρώπη σήμερα. Ας μην δυσμονούμε όμως ότι οι άνθρωποι δεινοπαθούν αλλού, από την φτώχεια, από τους διωγμούς. Και έχω να σας πω το εξής. Όλοι, σας δείχνω το έγγραφο αυτό, συμμετέχουμε όλοι στην κίνηση «Φέρτε πίσω τα κορίτσια μας». Thank you. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ την και τους υποψηφίους. Έληξε η συζήτηση. Θα ρωτήσω τον Κόνορ να μας πει τι έγινε εκεί έξω καθώς μιλούσαμε. 63.000 tweet, 15.000 άνθρωποι που συμμετέχουν στη συζήτηση αυτή στο Twitter και τα άλλα σχετικά δίκτυα. Μπορείτε να δείτε και πιο λεπτομερείς αναλύσεις στην Call TV Europe. Γνωρίζετε τώρα τι είπαν οι υποψήφοι μας, τώρα είναι η δική σας σειρά.
Κόνορ. Σας ευχαριστώ όλους όσοι λάβατε μέρος σε αυτό το μοναδικό, τη μοναδική εκδήλωση. Και αυτά είναι όλα για απόψε, εδώ από τις Βρυξέλλες, από όλη την ομάδα, εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σας ευχόμαστε καληνύχτα.